Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με το φίλο και σύντροφο Γιώργο Κουτσοδιάκο από τις εκδόσεις Firebrand για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος. Έχει να κάνει με τον Τόμας Μίντσερ και λέγεται Ο Εξεγερμένος Προφήτης. Λοιπόν Γιώργο, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Το συζητάμε καιρό τώρα, αλλά ήρθε η ώρα νομίζω. Ναι. Ωραία. Να πούμε καταρχάς λίγα βιογραφικά για το Μίντσερ. Θα μου πεις πότε και πού γεννήθηκε. Περίπου μια απόκληση 3 ετών, γεννήθηκε το 1489. Άλλοι λένε μεταξύ 1488 και 1491. Οπότε βάζουμε τη μέση 1489. Στα βουνά Χαρτς της Θουρινγίας, σε μια μικρή πόλη, το Στόλμπεργκ, γεννήθηκε ο Μίντσερ. Οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ένας τεχνίτης, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Τεχνίτης. Ναι, τεχνίτης πάντως. Η μητέρα του ήταν χωρική, αγρότησα, η οποία και είχε μάλλον το πάνω μέρος, το πάνω χέρι, δηλαδή ήταν, αυτή είχε την περιουσία, ας το πούμε έτσι. Έτσι θα είναι πιο πλούσια σε σχέση με τον πατέρα. Θα μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα κατώτερα στρώματα, αλλά όχι τα κατώτατα, δηλαδή το πιο χαμηλό, έτσι ταξικά. Είχαν δηλαδή μια μικρή περιουσία για να μπορέσει να σπουδάσει και ο Τόμας, ας πούμε, ο Μίντσερ. Και είχαν διάθεση για μάθηση και γνώση. Και ήδη διαβάζανε, έτσι, ξέρανε και ήδη να διαβάζουν, ξέρανε γράμματα. Οι γονείς του, ναι. Και τον προωθήσανε πάρα πολύ στην γνώση, στο να μάθει. Έτσι, τον σπρώξανε πάρα πολύ. Και είχε μια καλή παιδεία για την τάξη στην οποία ανήκε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μεσοαστική τάξη. Έτσι, από τις κατώτερες, αλλά που μπορούσαν να βοηθήσουν στο να σπουδάσει. Ωραία. Ο Μίντσερ ήταν αρχικά μαθητής και φίλος του Λούθηρου. Σωστά. Ναι, όχι ακριβώς έτσι. Παλάκια πες. Τώρα η ιστορία του Μίντσερ ξεκινάει πολύ πιο νωρίς από αυτό που έχουμε κατά νου. Δηλαδή από τις πρώτες θέσεις που παρουσίασε ο Λούθηρος για τη μεταρρύθμιση, έτσι, που κρέμασε τις 98 θέσεις, τις περιβόητες θέσεις, ας πούμε, έτσι. Και συμμετέχει πολιτικά από πολύ νωρίτερα, πριν ακόμα γίνει παπάς. Έτσι. Παπάς γίνεται περίπου το 1513. Συμμετέχει πολιτικά και σε συνωμοσίες από τα κάτω, ενάντια σε ηγεμόνες και πρίγκιπες, από νωρίτερα. Έτσι, από το 1512. Και μάλιστα φτιάνει και μια λίγκα στην αρχική της μορφή, πριν πάρει την... αργότερα τη μορφή το 1516, που θέλει να ρίξει τον αρχιεπίσκοπο της περιοχής, τον Έλνστ, και τον ηγεμόνα. Δηλαδή κάνει μια συνωμοσία από τα κάτω για να ενάντια, προφανώς έχουν γίνει και άλλες συνωμοσίες. Είχε μεγαλοπίβολα σχέδια. Είχε μεγαλοπίβολα σχέδια από νωρίς, από νέος, από έφηβος προφανώς, μέχρι που μεγάλωσε. Αυτά τώρα ιστορικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρουμε ότι συμμετείχε, δεν συμμετείχε προφανώς με το όνομά του. Το Τόμας Μίντσερ, έβαζε ψευδόνυμα για να μην τον βρίσκει η εξουσία, ας πούμε, οι ηγεμόνες, αλλά συμμετείχε σε πάρα πολλές εξεγέρσεις, έτσι. Και για τη φιλία τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καθαρά φίλοι. Γνωριστήκανε αρκετά αργά, δηλαδή πρώτη συνάντηση ήταν το 1518 και μάλιστα συγκεκριμένα το 1519 για την ακρίβεια, όταν βρέθηκε σε ένα debate κατά κάποιο τρόπο που έγινε στο Leipzig, στη Γερμανία, που υπήρχε ο διάλογος μεταξύ Λουθυρανών, έτσι, μεταρρυθμιστών τέλος πάντων, και Ρωμακαθολικών. Από τη μεριά των Ρωμακαθολικών ήταν ο Εκ, ο Γιόχαν Εκ, ένας Ρωμακαθολικός θεολόγος, και από τη μεριά των Λουθυρανών ήταν ο Λούθηρος και ο Καρλστάντ και, αν θυμάμαι καλά, και ο Μελάγχθων. Ήτανε σε αυτή την παρουσίαση. Άκουσε, ο Μίντσερ ήταν ήδη ιερέας, δηλαδή. Ο Μίντσερ ήταν ήδη ιερέας, το 1513, έτσι. Αυτή έγινε το 19. Γνώριζε, άκουγε τον Λούθηρο, έτσι. Ακόμα δεν είχαν όμως την προσωπική επαφή. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε εκεί πέρα, προφανώς ήταν έντονες οι ζυμώσεις και οι κουβέντες και οι συζητήσεις σε αυτό το debate, τέλος πάντων να το πούμε με δικούς μας όρους, μια μικροσυνέλευση τέλος πάντων θεολογιών, έτσι, μια συνάντηση θεολογιών που συζητάγανε συγκεκριμένα θέματα, έτσι, ελεύθερη βούληση, προκατόριο, ρωμακαθολικές θεολογίες και γενικά θεολογίες, μαζί με κάποια πράγματα που είχε δημιουργήσει η Αναγέννηση και συζητιόντουσαν να γίνει περίοδο. Ήταν σε αυτήν την κουβέντα μεταξύ ΕΚ και Λουθερανών. Προφανώς κάτι είπε μέσα σε αυτή την κουβέντα ο Μίντσερ, τον άκουσε ο Λούθηρος, του άρεσε, είχαν επικοινωνία, ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή να διαβάζει πράγματα δικά τους, των Λουθερανών δηλαδή, ξεκίνησε να διαβάζει Λούθηρο, γραπτά του Λούθηρου, του Μελάχθωνα, Πλάτωνα, άρχισε να έχει κάποια άλλα αναγνώσματα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ξέραμε ότι διάβαζε γενικά το γερμανικό μυστικισμό, αρκετά, βίβλος, ήταν για όλους τους ποντεστάδες τότε το βασικό κείμενο, έτσι, το χριστιανικό, πατέρες εκκλησίας, κυρίως εκκλησιαστική ιστορία, τον Ευσέβιο και τον Ηγήσιππο σαν χρονικογράφο τέλος πάντων, και είχε μια γνώση από εκκλησιαστική ιστορία, μια δίψα για γνώση γενικά, διάβαζε τα πάντα, διάβαζε πάρα πολύ τους άνθρωπους της Αναγέννησης, ας πούμε, και την κουλτούρα της Αναγέννησης, που είχε επηρεαστεί κιόλας, όπως και άλλοι ποντεστάντες. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν μαθητής του Λούθηρου. Δεν μπορώ δηλαδή να το πω καθαρά. Ότι στους θεολογικούς κύκλους λέμε υπάρχει μια πνευματική συγγένεια μεταξύ τους. Έτσι, για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτό μπορώ να το πω. Ότι υπήρχε μια πνευματική συγγένεια. Ως φίλο, όχι. Γιατί ο Λούθηρος είχε ήδη εξουσία τότε. Ναι, στη μεταρρύθμιση. Και ήταν αυτός που τον πρωτοδιόρισε σε μια ενορία. Τον Τόμας Μίντσερ. Άρα για να μπορεί να διορίσει τώρα ο Λούθηρος τον Τόμας Μίντσερ, σημαίνει ότι είχε ήδη εγκαθιδρυθεί, ας πούμε, έτσι, και είχε την εξουσία να διορίζει παπάδες από εδώ και από εκεί. Έτσι. Του άρεσε ο Μίντσερ προφανώς, είχε μια νεανικότητα, μια ορμή, έτσι, και μια καλή θεολογία. Επομένως του άρεσε, ήρθαν σε επαφή. Okay. Το αν ήταν φιλία, αν ήταν πνευματική συγγένεια, εγώ καταλήγω στο πνευματική συγγένεια, όχι στο φιλία, γιατί πολύ γρήγορα μέσα σε ένα χρόνο άρχισε να αλλάζει ο Μίντσερ απέναντι στην άποψή του για τον Λούθηρο. Έτσι, πολύ γρήγορα, έτσι, συμβήκαν όλα αυτά. Άρα μιλάμε για πνευματική συγγένεια, για μια αμοιβαία, σε ένα αμοιβαίο σεβασμό, γι' αυτό και τον διόρισε σε μια μεγάλη ενορία, έτσι, που μάλιστα στην διπλανή ενορία ήταν ένας άλλος παπάς, ο Έργανος, ο οποίος ήταν, ας πούμε, Λουθερανός, αλλά πιο διανοούμενος, έτσι, πιο εκλειπτισμένος, δεν είχε σχέση μετά από κάτω πολύ, τον ενδιαφέραν οι ακαδημαϊκές θεολογίες. Διανοούμενος. Έτσι, ο ένας ήταν σε μια ενορία στην Παρθένο Μαρία που εκκλησιαζόταν ως επιτοπλίστων το πλούσιο κομμάτι, ας πούμε, της ενορίας, και στην άλλη ενορία ήταν ο Μίντσερ, ο οποίος πήγαινε το Λούμπεν, ας πούμε, προλεταριάτο τώρα της περιοχής. Κάτι το οποίο ήθελε, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι. Του άρεσε αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, αυτό έχει τη σημασία του, δεν αγγίζανε τα κηρύγματα του Έργανου τους πιστούς. Ήταν τόσο με διανόηση μέσα, υψηλή θεολογία που δεν την καταλαβαίνανε τώρα. Παρόλο που ήταν μεσοαστικοί, είχαν μια εκπαίδευση και μια παιδεία. Και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι προς τον Τόμας Μίντσερ, το οποίο τον κατηγορούσε ο Έργανος, ας πούμε, και έβγαζε και διάφορες, ας πούμε, βρώμες εναντίον του Μίντσερ, και κάποιες και ήταν και χυδαίες. Okay. Άρα μιλάμε για πνευματική συγγένεια με τον Λούθηρο, όχι φιλία, καθαρή φιλία, εφόσον είχε μια εξουσία ο Λούθηρος, και δεν μπορώ να πω για μια θεολογία προ-Λούθηρου, προσυνάντηση με τον Λούθηρο, μια θεολογία μετά τον Λούθηρο, γιατί είχε μια σταθερά, έτσι, που δεν φαίνεται να είναι επηρεασμένος. Όταν έγραψε το Μανιφέστο της Πράγας το 1521 ο Μίντσερ, ήταν καθαρά δικιά του θεολογία, δεν φαίνεται να είναι Λουθηρανή. Φυσικά όλοι οι ποντεστάντες είχαν μια κοινή τοποθέτηση για κάποια πράγματα πάνω στο Ευαγγέλιο, στην πίστη, στο ότι έπρεπε να αλλάξει. Από εκεί και πέρα τα θέματα εφαρμογής, το τι έπρεπε να γίνει και πώς έπρεπε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το νόημα και το περιεχόμενο της εξουσίας για τον Λούθηρο και ποιο για τον Μίντσερ. Αν υπάρχει κάποιο περιεχόμενο και κάποιο νόημα για την έννοια της εξουσίας στη σκέψη του Μίντσερ. Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει απασχολήσει και πριν το Λούθηρο και πριν το Μίντσερ, ας πούμε, πολλούς χριστιανούς. Θα έλεγα χοντρικά ότι είναι δύο ρεύματα. Είναι το ένα που τάσεται και τα δύο στηρίζονται, ας πούμε, πάνω στην Αγία Γραφή. Τα στηρίζουν όλα αυτά, έτσι, και στο Ευαγγέλιο. Το ένα ρεύμα είναι που δίνει άνεφορο εξουσία στις εξουσίες και μάλιστα με θεϊκή βούλα. Και είναι και ένα άλλο ρεύμα. Το κλασικό, ναι, το κλασικό. Λέω Θεού και, ναι, λέω Θεού και τέτοια. Ακριβώς, ακριβώς. Και το άλλο ρεύμα που δεν έχουμε καμία σχέση με τις εξουσίες τις ανθρώπινες. Έτσι. Αυτά πάντοτε συνυπήχαν, συγκρουόντουσαν, προσπαθούσαν να συνυπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι. Και από την Πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχαν τοποθετήσεις. Έτσι. Υπήρχε η Παύλια Θεολογία που ήταν πιο διαλλακτική με την εξουσία. Πολιτευότανε με λίγα λόγια, έτσι. Είχε μια διπλωματία. Υπήρχαν άλλοι όμως μαθητές που είχαν μια άλλη τοποθέτηση απάνω στο ζήτημα της εξουσίας, με τις πολιτικές εξουσίας. Έτσι, αδιαπραγμάτευτο θα έλεγα. Δεν υπερίσχυσε όμως αυτό το ρεύμα. Τουλάχιστον μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Υπερίσχυσε το. Ναι, φαίνεται αυτό, έτσι. Και πολλοί στηρίζονται και σε συγκεκριμένες επιστολές του Παύλου για να στηρίξουν το ζήτημα της εξουσίας. Και ο Λούθηρος επάνω σε αυτές τις επιστολές, προσγραμμένως επιστολή, στηρίχθηκε για το θέμα της. Ότι οι εξουσίες είναι ταγμένες από το Θεό. Έτσι, ότι είναι δίκαιο να κρατάει ο χωροφύλακας, ο στρατικός στο σπαθί, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να το κρατάει για να υπάρχει μια τάξη. Αυτή η τάξη είναι άνωθεν δοσμένη. Οπότε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κανείς. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εκεί υπήρχαν και άλλοι, έτσι, πως ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που είχαν άλλη τοποθέτηση. Έτσι. Που άλλη ερμηνεία δίνει ο Λούθηρος για το τοποθέτηση του Ιωάννη του Βαπτιστή απέναντι στις εξουσίες, άλλη ερμηνεία δίνει ο Τόμας Μίντσερ στα κηρύγματά του. Έτσι. Και έχει ενδιαφέρον και πώς το παρουσιάζει και μπροστά στους πρίγκιπες αυτή την ερμηνεία ο Τόμας Μίντσερ. Ότι βρίσκεστε σε αυτή τη θέση για να βοηθήσετε τον αναγκημένο, τον φτωχό, τον αδικημένο. Γι' αυτό το λόγο μόνο κρατάτε το σπαθί. Για να τον βοηθήσετε αυτόν. Έτσι, όχι να κάνετε πολέμους από εδώ και από εκεί. Αν δεν τα πράτετε αυτά, τους λέει ο Μίντσερ στους πρίγκιπες, θα σας αφαιρεθεί αυτό που σας έχει δώσει ο Θεός, το σπαθί, ξέρω εγώ. Έτσι, ή τη δυναμική αυτή, τέλος πάντων. Έτσι, το να επαναφέρετε τα πράγματα και θα δοθεί στον κοινό απλό άνθρωπο. Δηλαδή θα σας αφαιρεθεί εξουσία. Αυτό έχει μια σχέση με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν τον πλησιάζαν άνθρωποι του κράτους, ας πούμε, έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι χωροφύλακες εποχής, έτσι, και του λέγανε, ακούγοντας τα κηρύγματά του, γιατί τους άγγιζαν τα κηρύγματα του Ιωάννη του Βαπτιστή, τι να κάνουμε τώρα που γνωρίσαμε, ξέρω εγώ, έτσι, αυτά που μας λες. Τα αισθανόμαστε, τα νιώθουμε, τα καταλαβαίνουμε, τι πρέπει να αλλάξει τώρα σε αυτά που κάνουμε. Και τους λέει, μην κυνηγάτε τον κόσμο, μην βιάζετε κανέναν, λέει, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά τους λέει, μην χρησιμοποιείτε την εξουσία σας. Με λίγα λόγια, παρατηθείτε. Ο Λούθηρος το αντιστρέφει αυτό το πράγμα, ότι δεν εννοεί αυτά. Ναι. Έτσι, εννοεί απλά ότι να είστε πιο διαλλακτικοί, να μην είστε τόσο στα άκρα. Νομίζω σου λέει, συμφωνώ με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί μιλάει για παρέτηση, όταν αυτός που έχει το μονοπόλιο της βίας του λες μην χρησιμοποιείς βία, είναι σαν του λες δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Έτσι. Σωστά. Άρα υπάρχουν αυτά τα δύο ρεύματα και εκεί υπάρχει όλη η σύγκρουση. Και φυσικά πέρα από αυτή τη σύγκρουση υπάρχει και το ζήτημα το θα έπρεπε να μπουν κάποια στιγμή όταν η αυτοκρατορία είναι χριστιανική, μεταστράφηκαν ας πούμε άνθρωποι και μπήκανε στο δημόσιο, στο δημόσιο χώρο, ήταν στρατιωτικοί, έτσι. Το πώς υπήρχε όλη αυτή η σύμπλευση. Έτσι, ήταν κάτι δύσκολο, κάποιες φορές τα καταφέρνανε, άλλες φορές δεν τα καταφέρνανε. Έτσι. Πάντως υπάρχουν αυτά τα δύο ρεύματα. Ωραία. Θέλω να μου πεις, τι εννοούμε όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση σε θεολογικό και πολιτικό επίπεδο, και ασχέτως της σύγκρουσης του Μίντσερ, ας πούμε, με τον Λούθηρο, μπορεί η σκέψη του Μίντσερ να ενταχθεί στο ρεύμα της μεταρρύθμισης ή όχι? Ναι, όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση στην εποχή εκείνη, μιλάμε για θρησκευτική μεταρρύθμιση και πολιτική. Εντάξει, και πολιτική. Δηλαδή αυτά είναι, τουλάχιστον στο κεφάλι του Μίντσερ και στην καρδιά του, είναι αλληλένδετα, δεν τα διαχωρίζει. Όταν λέμε πολιτική δεν έχει σχέση καμία με αυτό που συζητάμε σήμερα, έτσι. Okay. Ότι θα μπει σε ένα κοινοβούλιο ή θα... είναι μια άλλη τοποθέτηση, έτσι. Είναι προέκταση του θεολογικού, της θεολογικής μεταρρύθμισης όλα αυτά. Και φυσικά σου λέω, είναι περασμένη και αναγέννηση. Τα εισπράττουν αυτά τα πράγματα, τα θέλουν κιόλας, ας πούμε. Άρα μιλάμε για μια θρησκευτική μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο και απαραίτητο ότι θα γίνει μεταρρύθμιση εκτός της Καθολικής Εκκλησίας. Δεν υπήρχε αυτό στο νου. Τουλάχιστον στο κεφάλι του Μίντσερ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, όχι. Okay. Γι' αυτό και σε κάποια σημεία συγκεκριμένα παραμένει καθολικός ο Μίντσερ. Ενώ οι άλλοι έχουν προχωρήσει αλλού. Και τον κατηγορούν μάλιστα για οπισθοδρομισμό σε αυτό το ζήτημα. Τα λέμε άλλοι. Άλλοι, ας πούμε, στο ζήτημα της ότι χρειάζονται τα έργα τα δίκαια. Έτσι, για να μπορείς να είσαι, ας πούμε, αρεστός ενώπιον του Θεού. Ναι. Έτσι. Οι Λουθερανοί λέγανε ότι δεν χρειάζεται. Η χάρη τα καλύπτει όλα, τα σαρώνει όλα. Ναι. Έτσι. Ο μαρτωλός αναγεννάται και αλλάζει, γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται ένας αναγεννημένος άνθρωπος. Ο Μίντσερ μέσα σε αυτόν τον αναγεννημένο άνθρωπο, που δεν συζητάει γι' αυτό, έχει σημασία αυτό, βλέπει την οπτική ότι καταρχήν ότι μπορεί και να μην χρειάζεσαι και τα κείμενα για να πιστέψεις, ας πούμε, στον Θεό. Έτσι, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ότι μπορεί να σε συναντήσει οπουδήποτε. Γι' αυτό και έχει μια θεολογία υπέρ του Αγίου Πνεύματος πάρα πολύ ο Μίντσερ, ας πούμε, έτσι. Ότι ο Χριστός της ιστορίας, το Άγιο Πνεύμα, μπαίνει δυναμικά στην ιστορία και τον αγκαλιάζει. Πρόσωπα, οικογένειες, ομάδες. Εννοείται μπορεί να ενταχθεί και ήταν και τα δύο τα ρεύματα κιόλας, έτσι. Ήταν αυτό που έμεινε στην ιστορία, γιατί έτσι αυτό έμεινε στην ιστορία ουσιαστικά, λουθηρανική μεταρρύθμιση. Γιατί ήταν λουθερανική μεταρρύθμιση, δεν ήταν όλων των μεταρρυθμιστών μεταρρύθμιση. Εντάξει, και υπήρχε και ένα άλλο ρεύμα που ήταν πιο πολύ από τα κάτω. Εντάξει, γι' αυτό γίνανε και συγκρούσεις μετά. Ήταν ενάντιος και ο Λούθηρος και ο άλλοι ηγεμόνες, τέλος πάντων, που ήταν υπέρ της μεταρρύθμισης, της λεγόμενης για μας σήμερα αστικής μεταρρύθμισης. Που διαφωνούσαν με αυτή τη μεταρρύθμιση. Έτσι, θεωρούσαν ότι είναι μια μεταρρύθμιση πουλημένη. Ότι φτιάχνανε κάτι δηλαδή που πάλι είχε να κάνει σχέση με Δούνε και Λαβίν. Γι' αυτό και τους κατηγορεί ο Τόμας Μίντσερ ότι πουλάτε τη μεταρρύθμιση στους πλειοδότες, αυτούς που δίνουν πιο πολλά λεφτά. Έτσι, και το λέει συχνά αυτό το πράγμα. Ο Μίντσερ ήταν, ας πούμε, υπέρ της άλλης πλευράς μεταρρύθμισης. Κανονικότατα. Της ιστορικής μεταρρύθμισης, αυτής που ξέρουμε. Αυτής που ξέρουμε μεταρρύθμιση, ναι. Αυτή θα λέγαμε ότι ήταν υπέρ αυτής που καταπνίγηκε στο αίμα. Σκοτώσαν 6.000 αγρότες εξεγερμένους, όχι αγρότες, από όλοι. Έτσι. Από το Λούμπεν προλεταριάτου μέχρι αγρότες, ας πούμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις πότε παρουσιάστηκαν τα κινήματα των Αναβαπτιστών, ποια τα κοινωνικά τους προτάγματα. Και αν αυτά τα κινήματα είχαν σχέση με τη σκέψη του Μίντσερ, θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί ο Γιώργος Βλάχος στο βιβλίο του «Συνείδηση ενάντια στον νόμο», των εκδόσεων Έρασμος, να το πω κιόλας, λέει ότι ο Μίντσερ είναι ένας ανανεωτής του αναβαπτιστικού πνεύματος. Είναι έτσι κατά τη γνώμη σου ή δεν είναι? Ναι, στον ανανεωτής δεν διαφωνώ. Απλά η έννοια αναβαπτισμός είναι φορεμένη από τους αντιπάλους, έτσι. Όπως και άλλες έννοιες, ας πούμε. Ναι, την έχουν καθορίσει. Ναι, και ο χριστιανός ήταν φορεμένος από τους αντιπάλους, ας πούμε, έτσι. Άρα είναι φορεμένος. Δεν προϋπήρχε. Να μην σου πω ότι κοντά στο 1521 τους πρωτοονομάζουν έτσι. Ήτανε διάφορα ρεύματα. Άρα η εξουσία, ας πούμε, της επίσημης εκκλησίας τους ονόμασε έτσι. Και οι Λουθερανοί μπορεί να τους ονομάζαν έτσι. Okay. Έτσι. Όχι απαραίτητα οι Καθολικοί. Και οι Λουθερανοί είχαν εξουσία εκείνο το διάστημα. Άρα μπορεί και οι ίδιοι να τους είχαν ονομάσει έτσι. Μιλάμε για ρεύματα. Ήτανε διάφορες ομάδες. Ήταν, ας πούμε, τμήματα που είχαν περισσωθεί από τους χουσίτικους πολέμους. Έναν αιώνα πριν. Από τα τρία διαφορετικά ρεύματα θαυοριτών. Μπορεί να ήταν και τέταρτο θαυοριτικό ρεύμα, έτσι, γιατί είχαν και μεταξύ τους συγκρούσεις στην Τσεχία, στον πόλεμο των Χουσιτών. Είχαν απομείνει υπολείμματα που ήταν διάσπαρτα, οπότε αυτά φτιάχαν ομάδες. Μετά υπήρχαν ομάδες στις κάτω χώρες, Ολλανδία. Υπήρχαν άλλες ομάδες σε κάποια άλλα σημεία της Γερμανίας. Υπήρχαν ομάδες στην Ελβετία. Με αυτούς επικοινωνούσε συνήθως ο Μίντσερ, έτσι. Και είχαν ονομασίες αυτές. Κάποιοι γνωστοί τέλος πάντων ήταν οι προφήτες του Σβίτσκαου, που με ηγέτη τον Νικόλα Στούρχ. Αυτοί προερχόντουσαν από διάφορα ρεύματα και από θαβορίτες, έτσι, που είχαν περισσωθεί, και από τους αδελφούς του ελεύθερου πνεύματος και από άλλες ομάδες. Όλες αυτές οι ομάδες τώρα πλησιάζανε τον Μίντσερ, γιατί πιο πολύ αυτός τους άγγιζε, ήταν πιο άμεσος ο λόγος του. Ο Μίντσερ κυκλοφορούσε μέσα στην αγορά, έκανε ομιλίες μέσα στην αγορά, πήγαινε στα τζακαράδικα, στα ραφτάδικα, μίλαγε με όλους, τους ξεσήκωνε. Ο Λούθηρος δεν έκανε την ίδια δουλειά, δεν έκανε το ίδιο τρέξιμο, ήταν πιο πολύ σε επίπεδο διανόησης. Άρα τους άγγιζε, γιατί και άλλοι ήταν στον δρόμο. Είχε μια κουλτούρα του δρόμου δηλαδή. Έτσι. Ήταν και διανοούμενος, είχε μια υψηλή διανόηση, ας πούμε, αλλά ήταν και μέσα στην κουλτούρα του δρόμου. Παρακολουθούσε, πήγαινε στα καρναβάλια και έπαιρνε ταυτή του αυτά που λέγανε, τα συνθήματα. Τα χρησιμοποιούσε στη θεολογία όλα αυτά τα πράγματα. Τον ενδιαφέραν το πώς η λαϊκή κουλτούρα έβλεπε όλα αυτά τα ζητήματα της μεταρρύθμισης. Επομένως, ναι, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες πλησιάσανε τον Μίντσερ και τον είδανε πλέον, ναι, ως μια μορφή ηγέτη. Όχι το κατεξοχήν ηγέτη όμως, έτσι. Υπήρχαν και άλλες ηγεσίες μέσα στη Γερμανία. Όλες αυτές υπό την αιγίδα, ας το πούμε, του Μίντσερ, υπό την προστασία, μπορούμε να πούμε ότι είναι αναβαπτιστές. Η ανανέωση λοιπόν του αναβαπτισμού είναι ανανέωση του πνεύματος που είχαν όλες αυτές οι ομάδες που ήταν διάσπαρτες και βρήκανε στο πρόσωπο του Μίντσερ μια συσπήρωση. Έτσι, μια συσπήρωση. Ήταν ενωτής. Δεν ήταν όμως καθαρά αναβαπτιστής ο Μίντσερ. Ούτε ήταν ξεκάθαρα καύτος ενάντια στον αναβαπτισμό, υπέρ του αναβαπτισμού, έτσι. Δεν έκανε κηρύγματα συχνά υπέρ του, αν έχει βαπτιστεί μικρός θα πρέπει να ξαναβαπτιστείς μεγάλο, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα τώρα, έτσι, του αναβαπτισμού. Σου λέει, έτσι πως τα κάνουμε τα βαπτίσματα δεν είναι σωστά, κάπως πρέπει να τα αλλάξουμε, σου λέει. Αυτό σου λέει. Δεν έπαιρνε όμως κάποιος ο οποίος είχε βαπτιστεί να του πει ότι είναι λάθος και άκυρο το βάπτισμα που κάνεις στην Καθολική Εκκλησία, έλα σε βαπτίσω εγώ τώρα, έτσι, σε μια ηλικία που καταλαβαίνεις. Δεν τα έκανα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά σημεία συναντιόταν. Αυτό που τον ενδιαφέρε τον Μίντσερ και βρήκε σε άλλες ομάδες ήταν το ζήτημα του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ. Οι άλλες ομάδες δηλαδή είχαν μια έκδηλη χαρισματικότητα που φαινόταν, και όταν πλησιάσταν ο Μίντσερ που είδαν στις ενορίες του μια παράλληλη χαρισματικότητα να ενεργείται μέσα στις κοινότητες τις δικές του, είπανε, οπ, εδώ είναι, εδώ είμαστε. Και το ίδιο είπε και ο Τόμας Μίντσερ για τους αναβαπτιστές, έτσι. Οι διαφωνίες ήρθαν αργότερα σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα έλεγα ότι ο Μίντσερ άρχισε να απομακρύνεται. Πέραν αυτού, υπήρχαν και διαφωνίες στο ζήτημα βίας με βίας. Κάποιοι αναβαπτιστές ήταν πασιφιστές, κάποιοι άλλοι ήταν πιο πολύ υπέρ της τοποθέτησης του Μίντσερ. Τι φάση ήταν? Ήταν, όταν έφτανε τα πράγματα σε αδιέξοδο, ναι, ήταν υπέρ της βίας. Έτσι, αλλά δεν ήταν ελάτρηση της βίας. Όπως το κατηγορούσε, ας πούμε, αργότερα ο Λούθηρος. Μόνο υπό προϋποθέσεις, ας πούμε. Υπό προϋποθέσεις, ναι, και ότι θα συγκρουστώ. Γι' αυτό και όταν έγραψε το Κήρυγμα στους πρίγκιπες, ονομαστικά πηγαίνει. Είμαι ο τάδε, λέγομαι Τόμας Μίντσερ, σας λέω αυτό. Αν δεν συναντηθούμε, θα γίνει αυτό. Έτσι, ακολουθάει μια αναρχική τακτική ο Μίντσερ, που την ακολουθάνε αναρχική από τον 19ο αιώνα και μετά. Πριν κρυβόντουσαν, δεν λέγανε ότι είμαι ο τάδε. Μετά το 19ο αιώνα ξεκινάει και λένε είμαι ο τάδε, θα συμβεί αυτό. Αυτό το κάνει ο Μίντσερ. Αυτή την τακτική. Ο Μίντσερ είχε κατηγορηθεί ως εικονοκλάστης. Ήταν η σχέση του με τα θρησκευτικά, τα εκκλησιαστικά σύμβολα και όλα αυτά, ποια ήταν? Τα σεβόταν? Σεβόταν κάποια, δεν σεβόταν κάποια άλλα? Πώς ήταν η... Ναι. Έχει γράψει αυτά τα ζητήματα, αλλά έχει γράψει το επίπεδο που ενοχλούσε τον ίδιο. Δηλαδή δεν ήταν ο ιδεολόγος εικονοκλάστης. Ότι θα πρέπει να καταργηθούν αυτά. Τον ενοχλούσε ότι έβλεπε πολλούς συγκεκριμένους κληρικούς ή πιστούς να δίνουν τέτοια μεγάλη σημασία στο ζήτημα της εικόνας των Αγίων, έτσι, που τους τιμάει, ο κόσμος όλοι, και να μην δίνουν σημασία στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, έτσι, που υποφέρει από γνώση, φτωχή στη γνώση, δεν ξέρουμε γράμματα, και υποφέρει και από την πείνα. Είναι τέτοια πράγματα, δηλαδή δεν ήταν ο ιδεολόγος εικονοκλάστης. Δεν στηριζόταν δηλαδή στους εικονοκλάστες, στους Βυζαντινούς, για να πει τη θεολογία του. Είχε μια θεολογία των προφητών, έτσι, που μιλάγανε γενικά ενάντια στα είδωλα. Αυτό όμως ήταν άλλα τα είδωλα εκείνα. Είναι μια ερώτηση αυτό. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η θεολογική σχέση του Μίντσερ, ας πούμε, με τους προφήτες. Ναι, ήταν, τον αγγίζαν πάρα πολλοί οι προφήτες. Έτσι, δηλαδή ήταν το στοιχείο του. Και τι λέμε προφήτες τώρα, γιατί εδώ υπάρχει και παρεξήγηση. Έτσι. Δεν είναι ότι προφητεύανε πράγματα μελλοντικά, δηλαδή δεν ήταν μάντης των μελλόντων. Ήταν προειδοποιητές κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, ο προφήτης είχε δύο πράγματα. Η αληθινή προφήτηση, γιατί υπήρχαν πολλοί προφήτες, έτσι, υπήρχαν ψευδοπροφήτες στον Ισραήλ, υπήρχαν μάντες που το παίζαν προφήτες, υπήρχαν προφήτες αποστάτες που είχαν γίνει μάντες, δηλαδή ήταν πολύ μπερδεμένο. Οπότε ξεκαθάριζες ποιος ήταν ο αληθινός προφήτης, καταρχήν από τον τρόπο ζωής του, και ότι λάτρευε το Γιαχβέ με ορθό τρόπο, έτσι. Τώρα ο ορθός τρόπος είναι μεγάλη ιστορία. Συζητήσιμος, ναι. Okay. Για την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Ο προφήτης λοιπόν ο πραγματικός μπορεί να λέγει πράγματα ως κριτική, ως φανέρωση δηλαδή πραγμάτων που συμβαίνανε, έτσι, ως μια κριτική παρουσία. Κάνετε αυτό, είναι άδικο, αλλάξτε το. Παράλληλα αυτό που έλεγε μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε μια άλλη στιγμή ιστορική. Έτσι, είναι το λεγόμενο μετά. Αυτό που να συνέβαινε μία, δύο ή και τρεις φορές μέσα στην ιστορία. Ένα πράγμα που είπανε κάποια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή οι προφήτες. Επομένως ασκούσαν κριτική επάνω σε πολιτικά και σε θρησκευτικά πρόσωπα οι προφήτες, έτσι. Και θα λέγαμε ο Κέλος ότι ήταν και περάνο. Οι πιο δηλαδή ταξικοί προφήτες ήταν υπεράνω. Δεν υποστηρίζανε σχεδόν κανένα βασιλιά του Ισραήλ, έτσι, και τους ασκούσαν έντονη κριτική. Μπορείς να πεις ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε. Είναι αρκετοί. Ηρεμίας, ας πούμε, Ηρεμίας, Οσιέ, Αβακούμ, Ναούμ, έτσι, που έχουν μικρά βιβλία σχετικά μέσα στο κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά πολύ ουσιαστικά. Εζεκίλ, που είναι έτσι πιο πνευματική και πιο δύσκολη στην κατανόηση, Ζαχαρίας, Δανιήλ. Αλλά ο Μίτσερ ξεχώριζε τους προφήτες τους από τους αποκαλυπτικούς, και ο ίδιος δηλαδή ήθελε πιο πολύ το προφητικό από το αποκαλυπτικό στοιχείο, ας πούμε. Ή το αποκαλυπτικό σου έλεγε πράγματα που μπορεί να συμβαίνανε ή θα συμβούνε, αλλά δεν σου δίνει τη λύση. Ο προφήτης σου δίνει τη λύση, δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά άμα κάνετε αυτό. Δηλαδή συμμετέχει στην ιστορία ο προφήτης, ας πούμε, και θέλει και τον λαό να συμμετέχει στην ιστορία. Ακριβώς. Το ίδιο δρόμο ακολουθεί και ο Μίτσερ, ας πούμε, των αρχαίων προφητών του Ισραήλ. Έτσι. Okay. Άρα αυτοί οι προφήτες, θα το θέσω τώρα εντελώς σχηματικά, μπορεί και χοντρά, υπήρχαν κάποιοι προφήτες που ήταν πιο ταξικοί από τους άλλους που ήταν πιο θεολογικοί. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να επηρεαστεί από το ταξικό και να πού το βρήκε αυτό το ταξικό. Κάποιοι Γερμανοί στοχαστές, ας πούμε, και θεολόγοι τους κατονομάζουν ταξικούς, γιατί προχώτησαν από τα κάτω στρώματα, ήταν πανφτωχοί, ας πούμε, και είχαν μια κλίση από το Γιαχβέ προφητική, έτσι. Άρα προχώτησαν τα κατώτερα στρώματα και πολλά από τα κηρύγματά τους είναι ακραίως, ας πούμε, ταξικά. Δηλαδή θα μπορείς να τα πεις σήμερα, ας πούμε, καθαρά αντιεξουσιαστικά, ας πούμε. Νομίζω και ο Φρόμ είχε αναφερθεί σε προφήτες. Σίγουρα και ο Φρόμ και άλλοι πολλοί. Ωραία. Ο Μίντσερ επέφερε αλλαγές στις θρησκευτικές τελετές. Ήθελε να το κάνει, το έκανε τελικά. Ναι. Γιατί ένα βασικό πράγμα που ήταν ο Μίντσερ ήταν παπάς. Ήταν ποιμένας δηλαδή. Τον ενδιέφερε η μεταρρύθμιση λειτουργική. Και ήταν ο πρώτος μάλιστα που έκανε και λειτουργική μεταρρύθμιση, δηλαδή έγραψε λειτουργία στα γερμανικά. Και πήγαινε πολλοί κόσμος. Που ήταν μέχρι τότε, ας πούμε, στα λατινικά. Στα λατινικά, ναι. Πρόλαβε και το Λούθηρο, ας πούμε, έτσι, στα λειτουργικά κείμενα. Όταν ξεκίνησε να κάνει τη λειτουργία στα γερμανικά, είχε πλήθος κόσμο. 2.500-3.000 κόσμο ξεχυλίζαν, ας πούμε, μέσα στον ναό και απ' έξω, για να ακούσουν τη λειτουργία του Μίντσερ. Για να πούνε τα αμήν, να πούνε τις ευχές δηλαδή, που λέει ο λαός. Ναι. Άρα, ναι, τον ενδιαφέρε πάρα πολύ και το δούλευε παράλληλα με την εξέγερση. Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο τα πρώτα κείμενα που εκδοθήκανε ήταν τα λειτουργικά και η επιστολή στους αγαπημένους του αδελφούς στο Στόλμπεργκ που έγραψε. Ενώ το Μανιφέστο της Πράγας είχε γραφεί το 1521. Δεν είχε εκδοθεί. Οι πρώτες εκδόσεις ήταν το 1523 με την Θεία Λειτουργία στα γερμανικά και την επιστολή που στείλει στους αδελφούς του Στόλμπεργκ. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο την επιστολή ότι εκδόθηκε, γιατί ήταν η περιοχή που μεγάλωσε ο Μίντσερ, έτσι, το Στόλμπεργκ. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιο σημαντική θρησκευτική, ας πούμε, λειτουργική μεταρρύθμιση που έκανε ο Μίντσερ ήταν σε σχέση με τη γλώσσα. Σε σχέση με τη γλώσσα, ναι, τα γερμανικά. Δεν το θεωρώ, δεν το λέω ως κάτι ασήμαντο. Γιατί το να καταλαβαίνεις. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Οι άλλοι δεν ξέρανε όχι λατινικά, ας πούμε. Δεν ξέρανε καλά. Ήταν αλφάβητοι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Πολλοί ήταν αλφάβητοι, βέβαια. Ναι. Και ήταν ένα σημαντικό πράγμα που θα ανακάνει ο Μίντσερ. Ότι αφήνεται τον κόσμο να πεινάει. Από έλλειψη γνώσης και από την πείνα. Έτσι. Την κανονική πείνα. Και πνευματική και ηλική. Και πνευματική και ηλική, ναι. Κατηγορούσε συνεχώς, ας πούμε. Ειδικά τους κληρικούς. Έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα ποια ήταν η σχέση του Μίντσερ με τον μυστικισμό, πώς επηρεάστηκε από τον μυστικισμό και επειδή αναφέρεις και στο βιβλίο σου την μια μυστική στρατηγική Χίλντεγκαρντ, σωστά τη λέω? Ναι. Ωραία. Πώς επίδραση είχε ο μυστικισμός αυτής στον Μίντσερ και αυτός ο μυστικισμός, ξέρεις, επειδή ο μυστικισμός στα δικά μου αυτιά, ας πούμε, που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, μου φαίνεται κάτι πολύ μεταφυσικό, ρε παιδί μου. Είχε κοινωνικά ερίσματα αυτό το πράγμα, ο μυστικισμός αυτός. Και ίσως και επικίνδυνο, ναι, το μυστικισμός. Έτσι πλέον έχει διαστάσεις και επικίνδυνες, ας πούμε. Ναι, ωραία, να μην το πούμε μυστικισμό. Ότι διάβαζε τους μυστικούς θεολόγους της Δύσης, ας πούμε, αρκετά ο Μίντσερ. Έτσι. Τα γραπτά που προσέγγισε ήταν ο Χένι Σούζο, Μάιστερ Έχαρτ, τη γερμανική μυστική θεολογία, που ήταν, ας πούμε, μια ανθολογία μυστικών εκεί μέσα, κάποιων ανωνύμων κιόλας, έτσι, τον Γιώχαν Τάιλερ, αλλά πολλά στοιχεία τα είχε πάρει από την μυστική θεολογία του Έχαρτ, ο οποίος ήταν ένας όριμος άνθρωπος. Όπως και ο Λαντάουερ, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, ναι, εννοείται, πάρα πολλά στοιχεία ο Λαντάουερ. Και το Μίντσερ τον αναφέρει ο Λαντάουερ πολλές φορές. Σωστά. Για τη Χίλντεγκαρντ δεν υπάρχει καταγραφή ότι είχε επηρεαστεί. Απλά από τα δικά του κείμενα, τις δικές του ομιλίες, έφτασα σε ένα συμπέρασμα ότι είχε επηρεαστεί. Παραπέμπουν, ας πούμε, στη σκέψη. Στη σκέψη τη δικιά της, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα σε κηρύγματα που έκανε δημόσια, δεν μπορεί να βάλεις εύκολα παραπομπές για να πεις ότι αυτό το λέει ο τάδε. Απλά κάνεις ένα κήρυγμα και υπάρχουν μέσα ό,τι έχεις διαβάσει στο κεφάλι σου, ας πούμε, υπάρχουν και τα λες, ας πούμε, ως χήμαρο, έτσι, βγαίνουν. Μέσα αυτές τις ομιλίες, αν τις προσέξεις βήμα-βήμα, καταλαβαίνεις, αν τις διαβάσεις και λίγο Χίλντεγκαρντ, καταλαβαίνεις ότι έχει συγκεκριμένες εκφράσεις και θεολογία συγκεκριμένη από τη Χίλντεγκαρντ πάρει. Έτσι. Στηρίζει σε ένα σημείο, μάλιστα, κάτι που είπε Χίλντεγκαρντ για τον Αντίχριστο, έτσι, ότι είναι κοινωνικά άδικος, το λέει και ο Μίντσερ. Έτσι. Είναι γύρω 10ο με τον 10ο αιώνα η Χίλντεγκαρντ, το Μίντσερ είναι το 15ο αιώνα, έτσι. Άρα έχουμε μια απόσταση. Και όμως λένε το ίδιο πράγμα, ότι έχει σχέση με την κοινωνική αδικία, ας πούμε, έτσι. Το πνεύμα του Αντιχρίστου ή μια συλλογική ευθύνη που έχει το κράτος, ας πούμε, το αντίχρηστο κράτος απέναντι, ας πούμε, στους ανθρώπους, έτσι, και στον λαό. Και ένα άλλο σημείο είναι ότι η Χίλντεγκαρντ δεν πιστεύω ότι ερμηνεύοντας το Δανιήλ ένα κεφάλαιο, τη λεγόμενη πέμπτη εξουσία, ότι θα είναι μια αυτοκρατορία χριστιανική, δεν το πιστεύει η Χίλντεγκαρντ, όπως δεν το πιστεύει και ο Μίντσερ. Μίντσερ δεν αγαπάει τις χριστιανικές αυτοκρατορίες. Αγαπάει τους χριστιανούς ηγεμόνες αν τηρούν τις προϋποθέσεις που τους λέει. Άρα να μην είναι ηγεμόνες. Ακριβώς, ακριβώς. Ή αν είσαι κάτι, να το διαχειρίζεσαι έτσι ώστε να είναι υπέρ του λαού, απλού κοινού λαού. Έτσι. Άρα αυτός ο μυστικισμός που υποστηρίζει, που είχε εγκολπώσει... Η μυστική θεολογία, ναι, να το πούμε έτσι. Η μυστική θεολογία είχε κοινωνικά ερίσματα. Κανονικότατα. Για πολλούς μυστικούς δεν είχε. Πολλοί μυστικοί, ας πούμε, μέναν σε μοναστήρια. Κάποιοι ήταν κηγούμενοι, άλλοι μέναν, ας πούμε, στο περιθώριο. Ο Γιώχαν του Ρόισμπρουκ, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε με το πολιτικό, έτσι, καθόλου. Ήταν απομονωμένος, έβγαζε μια θεολογία με λίγο πλωτίνο, έτσι, που το είχε περαστεί, αλλά και μια θεολογία της δυτικής παράδοσης, έτσι, της δυτικής εκκλησίας, αλλά δεν εμπλεκόταν στα πολιτικά. Τον ενδιαφέρε το πνευματικό πολύ. Άλλοι εμπλεκόντουσαν με το πολιτικό. Ο Μίντσερ έχει το σημαντικό ότι, πώς το λένε, καιγότανε και για τα δύο πράγματα. Και για το θεολογικό, ας πούμε, ναι, για την ποίμανση και για την πολιτική σύγκρουση, ας πούμε, στο να αλλάξουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν η φράση «τα πάντα είναι κοινά» που έχει αποδοθεί στο Μίντσερ, είναι όντως δική του φράση και ποιο, κατά τη γνώμη σου, είναι το βάθος αυτής της φράσης, ας πούμε. Είναι όντως δική του φράση, έχει υποθεί, έχει γραφτεί, έχει ξέρει. Ωραία. Να, ας υποθέσουμε ότι την έχει πει. Έτσι, για να το λένε και οι εχθροί του τώρα ότι το είπα αυτό το πράγμα. Ας πούμε ότι την έχει πει. Είτε ήταν φυλακισμένος, είτε ήταν σε μια ομιλία που έκανε, ας πούμε, σε ένα κήρυγμά του, είτε αν την είπε μπροστά σε ηγεμόνες, είτε αν την είπε μπροστά στην αγορά, ας πούμε, έτσι. Υπόθηκε. Μόνο υπόθηκε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Μας ενδιαφέρει όμως ότι είπε τη λέξη κοινά, τα πάντα κοινά. Που είναι μια βιβλική έκφραση. Είναι μια έκφραση που παρουσιάζει στις πράξεις στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Έτσι, ότι οι χριστιανοί, ένα από τα σημεία που οι άλλοι έλκονταν, δεν ήταν μόνο ότι είχαν χαρίσματα επάνω τους, ας πούμε, έτσι, γιατί πολλοί μένουν ότι είχαν χαρίσματα και ο υπόλοιπος κόσμος πήγαινε κοντά τους. Είναι ότι είχαν κοινά ταμεία, κοινά δείπνα. Και αυτό δεν εξαλείφθηκε. Κάποιοι ιστορικοί επιμένουν ότι εξαλείφθηκε αυτό το πράγμα στην Εκκλησία. Δεν εξαλείφθηκε έτσι γρήγορα. Άλλαζε μορφές. Γιατί υπήρχαν προβλήματα ήδη από την πρώτη Εκκλησία στα ζητήματα αυτά. Έτσι. Στα κοινά, όχι τόσο στα κοινά ταμεία, στα κοινά δείπνα. Πάντως η έννοια των κοινών ταμείων με διαχειριστές, ας πούμε, ανθρώπους μέσα από την Εκκλησία, οποίοι ήταν και ανάργυροι, έτσι. Αφελοκερδώς τα κάνανε όλα αυτά. Οι οποίοι ήτανε και χειροτονημένοι, ήταν διάκονοι συνήθως αυτοί, έτσι. Και έπρεπε να είναι, λέει, και πλήρης πνεύματος Αγίου αυτοί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ολοκάθαροι. Δεν μπορούσε ο άλλος να, ειδικά σε ζητήματα οικονομίας, ταμείων, κοινών, έπρεπε να είσαι με πλήρη διαφάνεια. Απέναντι και στους ανθρώπους που γιατί θα ήταν τα λεφτά μπροστά στα πόδια των Αποστόλων τώρα, έτσι. Μιλάμε για συγκινητικές στιγμές τώρα, έτσι. Γι' αυτό και ένα από τα πρώτα θανατικά που έπεσα, ας πούμε, στην Εκκλησία ήταν με ένα ζευγάρι που απόκρυψε και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος τους λέει ότι δεν το κρύψατε μόνο στην κοινότητα, το κρύψατε το Πνεύμα του Άγιο. Δηλαδή πόσο σοβαρό είναι να κλέψεις από το κοινό ταμείο των φτωχών. Δηλαδή αν το συλλάβεις, πόσο σοβαρό ήταν για την πρώτη Εκκλησία και πόσο σοβαρό είναι γενικά, ας πούμε, για τη χριστιανική παράδοση αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις και τον Ιούδα που βούτυξε από το κοινό ταμείο. Έτσι, γιατί κάποιοι υπερασπίζονται τον Ιούδα και από τους χώρους, τους ριζοσπαστικούς. Μπαίνουν σε μια διαδικασία, ή τους φιλελεύθερους, τους ελευθεριακούς, μπαίνουν σε μια διαδικασία να υπερασπιστούν τον Ιούδα. Για την Εκκλησία όμως ήταν σημαντικό ότι βούτυξε από το κοινό ταμείο. Ίσως και πιο σημαντικό ακόμα πριν φτάσει να προδώσει, ας πούμε, πάλι για λεφτά. Έτσι. Είναι η δεύτερη φορά προδίδεις για λεφτά, ας πούμε, τον δάσκαλό σου. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από τον αρχαίο Ισραήλ μέχρι στην Καινή Διαθήκη το ζήτημα της οικονομίας. Και ειδικά απέναντι στα ασθενή μέλη, ας πούμε. Ναι, στους φτωχούς, ναι, βέβαια. Ωραία. Θέλω να μου πεις, ο Μίντσερ, όπως αναφέρεις και στο βιβλίο σου, αναφερόταν σε εκλεκτούς. Ωραία. Η θεολογική και η πολιτική ερμηνεία των εκλεκτών κατά τον Μίντσερ ποια είναι? Σίγουρα δεν έχει να κάνει σχέση με τους εκλεκτούς που εννοεί ο Καλβίνος, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ότι κάποιοι είναι ταγμένοι να σωθούν, κάποιοι είναι ταγμένοι να απολεστούν, έτσι. έχει να κάνει με μια διαδικασία άσκησης, θα το λέγα εγώ. Πιστεύει ότι γίνεσαι εκλεκτός ο Μίντσερ, αλλά όχι εκλεκτός οντολογικά, σωτηριολογικά, ότι έχεις την πρόσκληση από τον Χριστό. Αλλά αυτή την πρόσκληση πρέπει να τη δουλέψεις μαζί μας, μαζί στα κοινά, μαζί στην εκκλησία, στην ενορία, στα πολιτικά, στα δημόσια, έτσι. Γι' αυτό και πρόσεχε ποιους θα εκλέξει. Τα αφήνει ανοιχτό όμως. Ο κοινός άνθρωπος, οι εκλεκτοί δηλαδή, ήταν οι φίλοι του Θεού, γιατί έχει διάφορες ονομασίες. Δεν κόλλαγε στην μόνο στους εκλεκτούς ο Μίντσερ, έτσι. Ήταν οι φίλοι του Θεού, οι αγαπημένοι φίλοι του Θεού, οι φίλοι, σκέτο, οι αδελφοί, οι εκλεκτοί φίλοι, έτσι. Είχε διάφορες ονομασίες που και μέσα στα κηρύματά του τα έλεγε. Τους σέβαζε όλους, τους είχε ανοιχτή την πρόσκληση για όλους, έτσι, εφόσον ανοιχτή η πρόσκληση σωτηρίας είχε για όλους τους ανθρώπους, έτσι. Δεν υπήρχαν εκλεκτοί που θα σωθούν, υπήρχαν όλοι που θα σωθούν, που θα ενταχθούν τέλος πάντων ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά μέσα από αυτούς επιλέγει άτομα, γιατί σου λέει, αν εσύ δεν είσαι έτοιμος σε μια σκητική παράδοση, πώς θα βγεις να πολεμήσεις και να μην ρουφιανέψεις? Μεγάλο ζήτημα αυτό. Πολλοί βγήκανε προδότες, δηλαδή η γερμανική μεταρρύθμιση ή από τα κάτω, η άλλη μεταρρύθμιση δηλαδή των εξεγερμένων. Οι πιο πολλές χάσανε από προδοσίες, ας πούμε, έτσι, που ο άλλος δεν ήξερε τι κάνει τελικά. Γιατί υπήρχαν διάφορα πρόσωπα και διάφορες ομάδες. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι εκλεκτοί έχουν να κάνουν σχέση με μια διαδικασία επιμονής και άσκησης σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει δηλαδή να αποδείξεις τι είσαι. Πρόσεξε τώρα, αυτό υπήρχε και στην Καινή Διαθήκη. Δεν πήγαινε ο καθένας να γίνει, να λάβει υπηρεσία διαχειρήσεως μέσα στην εκκλησία. Έπαιρνες μια δοκιμασία. Ναι. Κάποιος σε πρότεινε, είναι εντάξει αυτός. Έτσι. Υπήρχε μια εκλογή μέσα στην κοινότητα τη χριστιανική. Το ίδιο υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη. Και προφανώς έχει κατά νου ο Μίντσερ την περίπτωση του Γεδεών. Ένας κριτής που ιδιαίτερα τον αγαπάει ο Μίντσερ, έτσι. Που τον βάζει ο Θεός, ας πούμε, τον Γεδεών, που έχει πολύ σημασία και ενδιαφέρον η ιστορία του, γιατί ο Γεδεών ήταν αντιεξουσιαστής. Έκανε μια δουλειά, κοπάναγε, ας πούμε, σιτάρι, κρυφά, κρυβότανε. Το κρατάμε αυτό. Από ποιος κρυβότανε? Από την εξουσία των Φιλιστέων, έτσι, ή κάποιας άλλης φυλής. Άρα το έκρυβε. Πάει σε έναν άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος κρύβεται, και του λέει ο Θεός, θέλω να κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι. Και τον βάζει στην επιλογή που θα κάνει για τους στρατιώτες του, σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Από το πώς θα κάτσει να πιει νερό ο άλλος σε μια πηγή όταν θα είναι διψασμένος, μέχρι διάφορες άλλες δοκιμασίες. Άρα μιλάμε για εκλογή, για υπηρεσία, όχι εκλογή σωτηριολογική, έτσι, όπως το έθεσε μετά ο Καλβίνος. Ναι. Άρα μιλάμε για μια εκλογή που γίνεται, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, σε πρακτικό, ας πούμε, κανονικά. Δεν έχουμε να κάνουμε σχέση με πνευματολογίες, δηλαδή, έτσι, ναι. Με τα χαρίσματα που υπάρχουν στην κοινότητα μέσα και τα δίνει απλόχερα Θεός, ας πούμε, έτσι, με το Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε τώρα για λειτουργικές υπηρεσίες εντός κοινότητας και εκτός κοινότητας. Και μέχρι την εξέγερση. Οι ίδιοι άνθρωποι θα συμμετείχαν και ως στρατηγοί μετά, ας πούμε, στην εξέγερση των χωρικών. Έτσι, πολλοί από αυτούς συμμετείχαν ως ηγέτες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, αφού έχουμε πει όλα αυτά για το Μίντσερ, ποιο είναι το περιεχόμενο των ενιών για τον Μίντσερ όμως, έτσι. Εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα με ενοχλεί πάρα πολύ, θα σου πω τώρα αυτές τις φράσεις. Φόβος Θεού, ναι, και φόβος ανθρώπων. Ναι. Ο Μίντσερ τι περιεχόμενο έδινε σε αυτές τις έννοιες? Ο Μίντσερ χρησιμοποιεί, καταρχήν τα εκφράζει από την πρώτη μέρα αυτά, έτσι. Ήδη από το Μανιφέστο της Πράγας. Που κάνει μια συγκεφαλαίωση των όσων θα πει αργότερα σε όλες τις ομιλίες του και τις επιστολές του. Είναι μια συμπίκνωση δηλαδή τώρα στο Μανιφέστο όλων, έτσι. Γι' αυτό και το μεταφράζει και σε πολλές γλώσσες. Κάνει μια απλή γερμανική την ώρα που το κηρύττει, ας πούμε, στην Πράγα. Και το κηρύττει μάλιστα, και έχει σημασία ότι το μανιφέστο, ότι η επίσημη δηλαδή δήλωσή του γίνεται στην Πράγα, δεν γίνεται στη Γερμανία. Δεν πιστεύει σε μια γερμανική μεταρρύθμιση. Πάει δηλαδή σε μια παράδοση ενός αιώνα πριν, που ήταν οι Χουσίτες, στο ίδιο κλεισάκι που έκανε ο Γιαν Χους τα κηρύματά του και μαζεύονταν χιλιάδες κόσμους να τον ακούσουν με τις ώρες και στις λειτουργίες του, ένα κατανοητικό κλεισάκι. Πάει στο ίδιο κλεισάκι, Αγία Κατερίνη, και κάνει, λέει, το μανιφέστο σε μια απλή γερμανική. Γρήγορα μεταφράζεται σε το μισό στα τσέχικα, βγαίνει στα λατινικά για να τον μπορούν να το διαβάσουν και οι διανοούμενοι κληρικοί και οι υπόλοιποι, ας πούμε, μεγαλοαστική τάξη, και κάνει κι άλλη μία εμπλουτισμένη γερμανική. Ωραία. Μια που ανέφερες τώρα το μανιφέστο της Πράγας, θες να μου πεις πάνω κάτω τι περιέχει αυτό το μανιφέστο, ας πούμε? Είναι μια ολοκληρωμένη, μια συμπυκνωμένη θεολογία, ας πούμε, του Τόμας Μίντσερ. Αναφέρει το φόβο του Θεού, τους εκλεκτούς, ότι δεν είναι μια υπόθεση γερμανική. Έτσι. Προσπαθεί να ξεσηκώσει τον κόσμο της Πράγας, που έναν αιώνα πριν είχαν γίνει μάχες τρομερές, και μάλιστα είχαν γίνει μάχες με Γερμανούς ηγεμόνες. Δηλαδή ήταν υποκατοχή κατά κάποιο τρόπο τώρα οι Τσέχοι απέναντι στους Γερμανούς. Μέχρι και τα πανεπιστήμια τους τώρα, έτσι, κατά 90% ήταν Γερμανοί θεολόγοι τώρα που κάνανε μαθήματα. Λειτουργίες ήταν στα λατινικά. Θέλανε από το έθνος του, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο θέλανε προδοσία του έθνους. Ναι, σημαντικό ο Τόμας Μίντσερ. Διεθνιστής, έτσι, δηλαδή προδοσία του έθνους, ας πούμε. Σου λέει, μεταρρύθμιση δεν είναι γερμανική υπόθεση. Είναι υπόθεση ολονών μας, και το λέει αυτό πολλές φορές ο Μίντσερ. Γι' αυτό και κάνει επίτηδες, χωρίς να πρώνει θέση σε ένα κλεισάκι απ' έξω, ας πούμε, σε μια εκκλησία, ναι, ακριβώς, πάει στην Πράγα. Ωραία. Και δεν ήταν ότι η μεγάλη υποδοχή που είχε πάντως. Έτσι, μετά ένα αιώνα πριν, ειδικά οι αρχές είχαν θορυβηθεί. Είχαν δει τι είχε συμβεί τώρα. Μιλάμε για αιματοχυσίες τώρα. Βαριά πράγματα. Τότε. Ναι, ναι, ένα αιώνα πριν. Οπότε θυμόντουσαν αυτά και σου λέει τώρα θα ξυπνήσουν τέτοια πάθη. Ναι, παλιές ιστορίες. Έτσι. Ωραία, για πες μου λίγο για το φόβο Θεού και φόβο ανθρώπων. Ναι, πώς θα ερμηνεύει? Ναι, δεν είναι... Σήμερα ο φόβος του Θεού είναι λίγο... Μας ξενίζει εμάς, ας πούμε, τους μετανατορικούς, ας πούμε, ανθρώπους, είτε χριστιανούς είτε μη χριστιανούς. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ήταν ο φόβος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι. Καταρχήν ήταν και χάρισμα, ας πούμε. Έτσι. Προεικονίζεται ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έχει αυτό το πνεύμα, ας πούμε, έτσι. Ερμηνεύεται αυτό το πνεύμα του φόβου ως αγαπητική σχέση του ανθρώπου στο Θεό, όχι με ως υποτακτική, δεν υποτάσσεται δηλαδή. Γιατί αυτά πάντως τα τρία μαζί, φόβος του Θεού, ναι, στο μυαλό το δικό μας, ναι, είναι υποταγή. Η μετάφραση όμως που κάνουν πολλοί καθηγητές είναι ο σεβασμός του Θεού, δεν είναι ο φόβος με την έννοια, έτσι. Γι' αυτό και ξεκαθαρίζει ο Μίντσερ πού πρέπει να σέβεσαι, ποιους πρέπει να φοβάσαι. Έτσι. Ο φόβος είναι ο τρόμος της εξουσίας με τον Μίντσερ. Έτσι. Άρα, αν φοβάσαι τον Θεό, που είναι ένα χάρισμα άνωθεν, ο φόβος του Θεού, γιατί σου λέω στον προφήτη Ισαΐα αναφέρεται ως μια από τις 7 ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Ο φόβος του Θεού είναι μια από τις ιδιότητες, αλλά δεν είναι ο φόβος του τρόμου. Εντάξει, υπάρχει ο φόβος του τρόμου κάποια στιγμή στην ιστορία, στα έσχατα, απέναντι στην κοινωνική αδικία, ας πούμε, στην αποκάλυψη, υπάρχει. Πρέπει να φοβούνται αυτοί οι οποίοι αδικήσαν, ας πούμε, τους ανθρώπους. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να φοβούνται όσοι αδικήσαν ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Ότι δεν θα πάνε έτσι, δηλαδή, έτσι απλά. Και το πάνω χέρι, το πάνω κλειδί, δηλαδή, το έχει η κοινότητα. Το τι θα πούνε όσοι φτάσουν στα έσχατα. Η κρίση, δηλαδή, δεν είναι των αγγέλων. Είναι όλων όσοι φτάσαν στο τέλος της ιστορίας θα έχουν μια γνώμη για την κοινωνική αδικία. Έτσι. Επομένως, ο φόβος του Θεού για τον Μίντσερ έχει να κάνει σχέση, είναι αγαπητική σχέση. Σου λέει, αν αγαπάς, αν σέβεσαι τον Θεό, θα τα βάλεις με την εξουσία η οποία είναι αθεόφοβη. Αυτό είναι στο μυαλό του, με χοντρικά η ιδέα. Έτσι, δεν έχει να κάνει σχέση φόβος Θεού, άρα υποταγή, ενάντια στο φόβο της εξουσίας, άρα άλλη μια υποταγή. Μα δεν είναι εδώ πέρα. Υπάρχει μια ελευθερία που λέγεται Θεός, γιατί έτσι το πιστεύει τώρα ο Μίντσερ. Αν το πίστευε αυτό, δεν το λέγει έτσι. Που υπάρχει ανελευθερία. Όταν λες ότι η εξουσία είναι ταγμένη από το Θεό, το χέρι που βαράει τους εξεγερμένους χωρικούς είναι από το Θεό και είναι ευλογημένο, εκεί είναι ο φόβος ενός άλλου Θεού. Ναι, έτσι, κατάλαβα. Που το εκφράζει ο Λούθηρος στο λόγο του για την εγκόσμια εξουσία. Και προφανώς διαφωνεί ο Τόμας Μίντσερ. Ωραία. Ο φόβος των ανθρώπων, φόβος ανθρώπων. Είναι φόβος εξουσίας ο φόβος των ανθρώπων. Φόβος, ναι, φόβος εξουσίας. Έτσι, okay. Γιατί δεν μπαίνει στη λογική. Δεν εκφράζεται φόβος ανθρώπων, ας πούμε, αν δεν είναι στην εξουσία. Σου λέει, άνθρωποι δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους. Έτσι. Άρα, μόνο τα μπει η έννοια της εξουσίας ανάμεσά τους. Η έννοια της οικονομίας. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, άρα είναι ένας αγαπητικός φόβος. Αυτό που καταλάβουμε. Αλλά επειδή το εκφράζει έτσι και χρειάζεται ερμηνεία, ξέρω ότι έχει στο νου του τα βιβλικά κείμενα καθαρά ο Μίντσερ. Και βάσει αυτού νου του φόβου, του συγκεκριμένου φόβου. Έτσι. Γιατί αν είσαι αθεόφοβος, υπάρχουν τώρα, λέγοντας αυτά, ο Μίντσερ ξέρει ότι υπάρχουν κληρικοί, επίσκοποι, έτσι, και ρωμακαθολικοί και ποντεστάντες στην εποχή του, που αρπάζουν λεφτά για να κάνουν ένα κήρυγμα και το κάνουν και οι δύο. Κατηγορεί μάλιστα ο Μίντσερ τους λιθερανούς πάστορες που πηγαίνουν να κάνουν μια ομιλία και ξεγυμνώνουν το πίμνιο από λεφτά. Σου έχουμε να σου κηρύξω, δώσ' μου κάτι. Αυτό σημαίνει και σήμερα. Έτσι, αυτό σημαίνει και σήμερα. Αυτό όμως δεν το ήθελε ο Μίντσερ. Άρα λοιπόν τα βάζει με τους αθεόφοβους κληρικούς που έχουν και με το μέρος τους μια αθεόφοβη εξουσία. Φαντάσου τώρα ότι όλοι ήταν χριστιανοί εκείνη την περίοδο. Έτσι. Και αυτό μιλάει και για χριστιανοσύνη. Μιλάμε για Ευρώπη τώρα. Έτσι. Άρα δεν απευθύνει. Όταν λέει ενάντια στους άθεους, εννοεί δεν υπήρχαν άθεοι. Αυτό είναι πιστοί τώρα. Έτσι. Όλοι οι ηγεμόνες το παίζαν όλοι πιστοί. Άρα η επίθεση του είναι στην αθεοφοβία. Όχι σε μια αθεία. Του δεν πιστεύω στο Θεό. Οι άλλοι πιστεύανε. Εδώ, ο άλλος είχε ένα σωρό αγάλματα. Ξέρω. Υπήρχαν ηγεμόνες που αγοράζανε λείψανα. Είχαν λεφτά να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Okay. Ενάντια σε αυτή την πρακτική. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιοι ήταν οι πρόγονοι και οι απόγονοι της εξέγερσης των χωρικών. Αν ο Μίντσερ είχε γνώση των προηγούμενων εξεγέρσεων, αν ήξερε δηλαδή τι είχε γίνει, πόσο διήρκησε αυτή η εξέγερση των χωρικών τέλος πάντων, και με ποιο τρόπο θανατώθηκε ο Μίντσερ? Αν σου είπα πολλά, θα μου τα ξαναθυμίσεις, θα μου τα θυμίσεις πάλι. Αν πεις οι πρόγονοι και οι απόγονοι, ποιοι είναι? Ξεκάθαρα ήξερε για την ιστορία του Γιαν Χους, τον αναφέρει πάρα πολύ συχνά, και μάλιστα επειδή ήξερε τι είχε συμβεί στον Γιαν Χους, ο Μίντσερ ήταν αδιάλεκτος με τους ηγεμόνες. Σου λέει το ίδιο θα συμβεί και με εμένα. Το ήξερε. Ήξερε ότι θα αποκεφαλιστεί στο τέλος, ας πούμε. Ήξερε που πήγαινε. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι κρατάει και μια σημειολογία. Πρώτη μιλία, Πράγα. Έτσι. Παθαίνει εκτός των τείχων της πόλης. Το ίδιο συνέβη και με τον Χους και με άλλους. Έτσι. Ήξερε για τους χουσιτικούς πολέμους, γιατί κρατήσαν και πάρα πολύ. Και είπαμε ότι ήταν και διαφορετικά ρεύματα. Οι Θαβορίτες μετά χωριστήκαν μεταξύ τους. Ήταν οι πιο διαλλακτικοί. Ήταν αυτοί που λέγανε εντάξει τώρα να μαζευτούμε, να δούμε και τους τρατσκιστές, που ήταν δηλαδή το πιο δεξιό κομμάτι, να το πω έτσι, τρατσκιστές, έτσι. Που ήταν η απαρχή τέλος πάντων του Γιαν Χους. Γιατί οι χουσιτικοί πολέμοι δεν ξεκινήσαν με καθαρά ταξικά. Ήταν θεολογικοί λόγοι. Ήταν η Θεία Ευχαριστία, το πώς θα γίνεται. Και μετά, η έκφρασή του ήταν δηλαδή πώς την κάνουν Ανατολική Ορθόδοξη με ψωμί και κρασί, έτσι θα την κάνουμε και εμείς. Γιατί να την κάνουμε, ξέρω εγώ, με ψωμί βουτυγμένο μέσα σε κρασί. Υπήρχαν όμως και τα ταξικά. Υπήρχαν όμως και τα ζητήματα τα θέλανε να απεγκλωβιστούν και εθνικά από τους Γερμανούς. Έτσι, δηλαδή ήταν υποκατοχή κατά κάποιο τρόπο των Γερμανών. Και είναι αστείο κιόλας, γιατί η Γερμανία αργότερα. Αστική τάξη ήθελε τη μεταρρύθμιση, την οποία την είχε δημιουργήσει το χουσίτικο ρεύμα μαζί με τους Θαβορίτες. Έτσι, έναν αιώνα πριν. Είναι πολύ αστείο όλο αυτό. Γιατί οι πλούσιοι ζητάγανε να κατασπαράξουν τους Θαβορίτες. Οι πλούσιοι Γερμανοί, η γερμανική αστική τάξη. Ο Όλος ήξερε Προφανώς ήξερε και άλλες ιστορικές εξεγέρσεις, ναι, στην Αγγλία, που ήταν πρωτήτερα πάλι από τον Μίντσερ. Κάποια σημεία της ομιλίας του μοιάζουν με τον Τζον Μπολ, σαν να λέει τα ίδια πράγματα. Άρα και υπάρχουν δύο εκδοχές σε αυτό. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Υπάρχει εκδοχή ότι όντως είχε διαβάσει τα ίδια πράγματα. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή του μυστηρίου της ιστορίας που λένε, ας πούμε, οι θεολόγοι. Δηλαδή, ότι κατά ένα μυστήριο τρόπο υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη, λες τα ίδια πράγματα χωρίς να ξέρεις τι έχει πει ο προηγούμενος ή τι θα πει ο επόμενος φυσικά, γιατί υπάρχει ένα μυστήριο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει το μυστήριο του Θεού, που βάζει στα χείλη ανθρώπων να πούν τα ίδια πράγματα σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Έτσι, και να ξεσκώσουν πάλι κόσμο. Ο Μπεντρεντίν, ας πούμε, ο Σέχης Μπεντρεντίν, που είναι σε μια άλλη παράδοση, στο σουφισμό, έτσι, εκφράζει τα πάντα κοινά. Προφανώς το είχε πάρει και από τη χριστιανική παράδοση αυτό το πράγμα ο Μπεντρεντίν. Έτσι. Το λέει όμως και ο Μίντσερ ξανά. Έναν αιώνα μετά το Σέχη Μπεντρεντίν. Ναι. Το λέει και το Τελιανό στον 3ο αιώνα. Ότι υπήρχαν κοινότητες που είχαν και κοινά ταμεία, κοινά δείπνα. Θέλω να πω ότι υπάρχει το μυστήριο της ιστορίας και το μυστήριο του Θεού που εμπλέκεται μέσα στην ιστορία, έτσι, και γίνεται μυστήριο της ιστορίας, και άνθρωποι εξεγερμένοι που έχουν σχέση με την πίστη, γιατί οι περισσότερες εξεγέρσεις αγροτών ήταν άνθρωποι που είχαν σχέση με την πίστη, έτσι, όπου και να κοιτάξεις. Σε οποιαδήποτε εξέγερση χωρικών και να κοιτάξεις, το στοιχείο της πίστης υπάρχει μέσα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Ωραία. Εντάξει. Τι άλλο μέσα από την ερώτηση αφήσαμε, ναι. Μου είπες με ποιο τρόπο θανατώθηκε, τι μου είπες? Αποκεφαλίστηκε 27 Μαΐου του 1525 μαζί με τον σύντροφό του, τον Pfeiffer. Έτσι, τους αποκεφαλίσαν, πέρασαν βασανιστήρια πολλά, υποτίθεται ότι έκανε μια δήλωση μετανοίας ο Μίντσερ, δεν ξέρουμε αν αληθεύει, και έστειλε και μια επιστολή, ας πούμε, στους υπόλοιπους αδελφούς. Ήταν προδοσία, έτσι, δηλαδή, και το λέει μέσα κάποιοι ιστορικοί, το λένε ότι ήταν σχέση προδοσίας. Ότι προδόθηκε το κίνημα. Ναι, γιατί στις στρατηγικές, ας πούμε, ο Μίντσερ συμμετείχε, όταν πήγαινε, ας πούμε, για μάχες, συμμετείχε με την Λευκή Φρουρά. Έτσι λεγόταν. Το λευκό στράτευμα, τέλος πάντων, για να δείχνουν την καθαρότητα, τέλος πάντων. Και υπήρχε από την άλλη μεριά, ας πούμε, το μαύρο στράτευμα, η μαύρη φρουρά, με τον Φλόριαν Γκάιερ, ο οποίος ήταν από ήταν αριστοκράτης ο Φλόριαν Γκάιερ. Και είχε υπηκό αυτός. Ήταν και στρατιωτικός, είχε και στρατηγική. Αυτός βοήθησε πάρα πολύ στρατηγικά τους χωρικούς. Δηλαδή, αν δεν είχαν αυτόν στο μαύρο δάσος να δίνει μάχες και να τις κερδίζει, δεν ξέρεις αν θα είχε φτάσει, ας πούμε, η μεταρρύθμιση μέχρι σε αυτό το σημείο ή από τα κάτω μεταρρύθμιση. Έτσι. Γιατί η λουθερανική μεταρρύθμιση προχώραγε κανονικά. Δεν είχε δηλαδή εμπόδια πολλά. Παρ' όλα αυτά, πολλοί Λουθηρανοί συμμετείχαν σε εξεγέσεις των Μιντσεριανών, ας πούμε, ομάδων, έτσι. Γιατί στο τέλος, όταν τον συλλάβαν τον Μίντσερ και πάει, ξέρω εγώ, ένας από τους στρατιωτικούς και λέει στον ηγεμόνα, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο εξεγερμένοι Λούμπεν και χωρικοί του Μίντσερ, βρήκαμε ότι είναι και Λουθηρανοί μέσα. Άρα κάποιοι Λουθηρανοί είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί στην πορεία και στην εξέλιξη και δεν τους άγγιζε πλέον, ας πούμε, τα γερήματα του Λούθηρου. Έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, γιατί το αναφέρεις στο βιβλίο, την επαφή του Μίντσερ με τη λαϊκή κουλτούρα και τον ελιτίστικο διανοουμενισμό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, μήπως ήταν τελικά εναντίον της μόρφωσης ο Μίντσερ? Όχι, γιατί ξεκίνησε να δείχνει στους χωρικούς και στους αγράμματους να τους μορφώνει. Έκανε στη γερμανική τη λειτουργία για αυτούς. Δεν νομίζω ότι ήθελε να... Αυτό που τον ενοχλούσε, θανάσιμα κιόλας, είναι ότι πρέπει να έχεις γνώσεις για να σωθείς, για να πιστέψεις. Ναι. Γι' αυτό και έφτανε σε ένα σημείο να λέει ότι και ο Εβραίος και ο Μουσουλμάνος κάλλιστα μπορούν μια μέρα, ένα πρωί, ξέρω εγώ, να συμβεί κάτι και να τους έχει αγγίξει η χάρη. Έτσι. Ασχέτως αν έχουν διαβάσει. Ναι. Δηλαδή δεν πίστευε σε αυτό που λέμε σήμερα εμείς εύκολα, ενώ είναι μια κληρονομιά που την έχουμε πάρει το Μίντσερ, στον χάρτινο Πάπα. Γι' αυτό κατηγορούσε τον Λούθηρο. Πετάμε έξω τον Πάπα, λέει, για να φέρουμε έναν άλλο χάρτινο που τον ερμηνεύει εσύ όπως θέλεις. Έτσι. Αυτό ήταν η κατάρα του προτεσταντισμού. Και προφητικά ο Μίντσερ το είπε, ότι θα συμβεί αυτό. Φτιάχνετε ένα Πάπα που θα τον ερμηνεύετε όπως θέλετε και θα τον κάνετε και 1000 κομμάτια κιόλας. Έτσι. Άρα, για να αποφύγει τώρα ο Μίντσερ όλη αυτή τη διακασία, γιατί πολλά πράγματα που λέγε τα έλεγε προβοκατόρικα. Τα έλεγε δηλαδή γιατί ήθελε να επισημάνει κάτι άλλο διαφορετικό μέσα από αυτό. Έτσι. Κάτι που έκανε και ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια. Αυτό το ρόλο κάνει. Έτσι. Γι' αυτό μιλάει. Παραβολές. Έτσι. Γιατί σκοντάφτουνε πολλοί που δεν θέλουν, ας πούμε, δεν τους ενδιαφέρουν η δικαιοσύνη, ξέρω, το Θεό και η δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Άρα, τον ενδιέφερε το ζήτημα το να αγγιχτούν οι άνθρωποι και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν να μελετάνε. Σου λέει πώς το χωρικό τώρα για πράγματα, για θεολογίες, οποίες δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Σωστό. Έτσι πρέπει να τον αγγίξει κάτι. Και πώς θα τον αγγίξει? Πρέπει να το πούμε εμείς. Ότι υπάρχει μια τριάδα έτσι, προσώπων. Okay. Δεν ήταν δηλαδή υπέρ τόσο της γραφής, στο να κλειδώσουμε δηλαδή την παρουσία του Θεού σε ένα βιβλίο. Όπως ήταν οι κλασικοί εντός ελληνικών προτεστάντες, ας πούμε. Ναι, κλειδώσανε τη χάρη, ας πούμε, του Θεού μέσα σε ένα βιβλίο. Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή ένα μεγάλο λάθος. Δεν την αφήσανε σε μια ελευθερία. Άλλες χαρισματικές ομάδες την έχουν αφήσει μια ελευθερία, αλλά σε μια ελευθερία που δεν έχει σχέση με ούτε με την ποτή Αποστολική Εκκλησία και προφανώς ούτε με αυτό που εννοούσε ο Μίντσερ, ας πούμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχεις διαβάσει, θα το ξέρεις, γιατί είναι αρκετά γνωστό το βιβλίο. Ο Νόρμαν Κον στο βιβλίο του Αγώνες για την έλευση της χιλιατούς βασιλείας του Θεού, επαναστάτης χιλιαστές και μυστικιστές αναρχική του Μεσαίωνα από τις εκδόσεις Νησίδες, υπονοεί, αν δεν εννοεί, ότι ο Μίντσερ ήθελε να έχει επαφή, αναφέρθηκες κάπως πριν, με κάποιους ηγεμόνες ώστε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταγραφεί ιστορικά αυτό, αν υπάρχουν μαρτυρίες, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά επειδή έχει γράψει αυτό το βιβλίο, ζητάω τη δική σου γνώμη. Πιστεύεις ότι ισχύει κάτι τέτοιο? Μπορεί και να ισχύει, ας πούμε. Υπάρχουν δεδομένα του αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν υπάρχει κάτι. Αν ήταν έτσι, δεν θα είχε γράψει το Μανιφέστο καταρχήν. Έτσι. Το Μανιφέστο είναι καταπέλτης. Αν ήθελε να γλύψει τους ηγεμόνες. Μήπως το έκανε, δεν το θυμάμαι τώρα κιόλας όταν το είχα διαβάσει το βιβλίο. Κόντο είναι προς το τέλος, ας πούμε. Μήπως είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ξέρω εγώ. Όχι. Και... όχι, δεν. Χρησιμοποιεί μια τακτική που την κάνουν όλοι. Ο Μίντσερ. Το πρώτο βήμα για να πεις κάποια πράγματα, έτσι, είναι να πλησιάσεις τους ηγεμόνες. Αυτούς που θεωρείς εσύ ότι μπορεί να σε ακούσουν. Αυτό δεν το αποφεύγει κανένας. Ναι. Ούτε τότε, ούτε μέχρι σήμερα δεν το αποφεύγει κανένας. Έτσι κάνεις μια πρώτη παρουσία. Ενώ έχει προηγηθεί το Μανιφέστο τώρα, λέμε, το 1521 έχει γράψει το Μανιφέστο. Που είναι καταπέλτης, κατά πολλών. Το κήρυγμα στους πρίγκιπες το κάνει πολύ αργότερα. Άρα δεν φοβάται κάτι και σου λέω ξέρει από πριν που θα οδηγηθεί. Άρα πλησιάζει όμως τους ηγεμόνες γιατί? Γιατί όλοι είναι φιλολουθερανοί όσοι ασχολούνται με τη μεταρρύθμιση. Και τους κάνει μια πρώτη κρούση. Ότι δεν είναι αυτός ο δίκαιος δρόμος τελικά. Υπάρχει και ένας άλλος που είναι πιο δίκαιος. Έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, ναι, τη δική σου. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ. Ότι είναι πιο δίκαιος και για τον Μίντσερ. Και το ίδιο πίστευε και ο Μίντσερ, ας πούμε. Έτσι. Και κάνει μια έκκληση στους ηγεμόνες ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια άλλη μεταρρύθμιση. Γιατί ακούγανε για τον Μίντσερ, αλλά δεν τον είχαν πείσει. Το φοβόντουσαν, να ξέρεις. Πάρα πολύ το φοβόντουσαν τον Μίντσερ. Γι' αυτό και δεν τον αγγίζανε εύκολα. Ήταν πολύ πυρηνός ο λόγος του. Και είχε και μεγάλη λαϊκή αυτή. Άμα τον πλησιάζανε, θα γινόταν πιο πολλές εξεγέρσεις. Εδώ ένα κήρυγμα έκανε μια φορά και μετά πήγαν και κάψανε μια εκκλησία, ας πούμε, ολόκληρη. Και κατηγορούσαν τον Μίντσερ. Και χαριτολογώντας ο Μίντσερ, ας πούμε, φυσικά με τους έλεγε στην εξουσία τι έχει συμβεί, ήμουν στο μπάνιο εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Εντάξει. Ενώ έκανε εικονοκλαστικά κηρύγματα. Χωρίς εγώ να θεωρώ ότι ήταν ιδεολόγος εικονοκλάστης. Τα έκανε στα πλαίσια της ποιμαντικής του. άμα διαβάσεις δηλαδή, το ζήτημα που στέλνει μια επιστολή σε έναν ηγεμόνα, σε ένα πρίγκιπα, του λέει ότι θα χύσεις αίμα των εικόνων του Θεού. Δηλαδή του εκφράζει μια θεολογία περί μιας άλλης εικόνας που έχεις μπροστά σου. Δηλαδή φιλιάς τις εικόνες του λέει και δεν φιλιάς τον άλλο την εικόνα. Ή αυτό θα πάει να σφάξει να τον αποκεφαλίσει τώρα επειδή κατέστρεψε μια εικόνα. Δηλαδή εκφράζει μια διαλεκτική θεολογία. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω δεν ήταν εικονοκλάστης με την έννοια που το εκφράζουν πολλοί ποντεστάντες ας πούμε. Τουλάχιστον στο εξωτερικό μέχρι σήμερα. Ωραία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, τώρα είναι παρακινδυνευμένο αυτό που σε ρωτάω, γιατί πιστεύεις ότι ο Νόρμαν Κον μπορεί να εννοεί ή να υπονοεί κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και νομίζω ότι το εννοεί κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, προφανώς δεν έχει καταλάβει το Μίντσερ. Δεν έχει διαβάσει, ίσως να μην έχει διαβάσει τα κηρύγματά του. Και να έχει διαβάσει την ιστορία γύρω από το Μίντσερ, έτσι. Αυτό είναι ένα πρώτο λάθος, ας πούμε. Πρέπει να διαβάσει. Ναι. Και να ερμηνεύσει και τη γράψει ο ίδιος. Έτσι. Γιατί έχει μια βιβλική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Μίντσερ μέσα στα κείμενά του. Όλα του τις ομιλίες είναι πολυκοθεολογικές με βάση τα κείμενα της βιβλίου. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει πολιτικά, εκφράζει θεολογικές έννοιες παλιά και Καινή Διαθήκη. Και το αντίστροφο, βέβαια. Ναι. Εμβόλυμα βάζει πολιτικές εκφράσεις μέσα στα θεολογικά κείμενα. Και καρναβαλικές. Βρισχές καρναβαλικές τις βάζει μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, που άμα τις ακούσει σήμερα σε μια ενορία αυτά που έλεγε τώρα στις ομιλίες του, μπορεί να το πετάξουν έξω. Σίγουρα θα το πετάγανε έξω. Άρα είχε σχέση με τη λαϊκή κουλτούρα. Πάρα πολύ σχέση με τη λαϊκή κουλτούρα. Παρ' όλα αυτά, είχε παιδί, έξερα λατινικά, έξερα ελληνικά, είχε διδακτορικό στην θεολογία, είχε διαβάσει φιλοσοφία, πολύ. Για την εποχή του, δηλαδή, είχε πολλές γνώσεις. Αλλά αυτά τον κουράζανε. Δεν βοηθούσαν, σου λέει, τίποτα τον κόσμο. Ναι. Πώς θα τους βοηθήσουμε? Με δύο πράγματα. Δηλαδή ο Κον δεν τον καταλαβαίνει. Πέρα ότι δείχνει μια εμπάθεια τέλος πάντων, την οποία δεν τη δείχνει για άλλους. Έτσι, ούτε για τον Λούθηρο τη δείχνει την εμπάθεια που έχει για τον Μίντσερ. Το θεωρεί ένα στόπεδο πλούσιο, ας πούμε, που κάνει το κέφι του. Έτσι, που και μάλιστα φτάνει στο σημείο να πει, σε κάποιο σημείο, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν θα του φερούσαν και έτσι οι ηγεμόνες. Αν δεν τα φτάνει στα άκρα. Πρόσεξε, την ίδια σκέψη την είχαν κάνει και αυτοκράτορας για τους πρώτους χριστιανούς. Είχε βγει αυτοκράτορας, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, αλλά άμα θες μπορούμε να το βρούμε, που λέει, εμείς δεν είπαμε στους χριστιανούς να πάνε στην λιοντάρια, τους δώσαμε επιλογές. Ορίστε επιλογές. Μία δεν πάτε στα λιοντάρια, η άλλη πάτε στα λιοντάρια. Εσείς επιλέξατε τη δεύτερη. Έτσι. Τι θα κάνω τώρα, θα σπηρασπιστώ λέτε την εξουσία που υπερασπίζει το κόσμο μέσα από αυτή τη λογική? Όχι, βέβαια. Το ίδιο κάνει και ο Τόμας Μίντσερ. Δεν υπερασπίζει δηλαδή μια διπλωματική σχέση. Ούτε πω ότι οι χριστιανοί, παρόλα αυτά που υπήρχαν εκεί, εγώ ήμουν η λάψη, οι αποστάτες, ας πούμε, οι οποίοι και θυσιάσταν στα είδωλα και με τον αυτοκράτορα καλά και στα λιοντάρια τους ρίξανε. Εντάξει, πάντοτε συνέβαινε αυτό. Ναι, ήδη ας πούμε προδοσίες, έτσι. Αλλά. Ο Κον εκφράζει την φιλοαυτοκρατορική τοποθέτηση, ότι εντάξει, θα μπορούσε να την γλιτώσει. Γιατί ήταν τόσο ακραίος. Και οι χριστιανοί θα μπορούσαν να την είχαν γλιτώσει ποτέ. Δεν του λέγανε στα λιοντάρια, αλλά ακούγαν τον Αυτοκράτορα. Τι είναι, ναι, εντάξει. Η έννοια τη θυσία του Αυτοκράτορα όμως ήταν αναγνώριση του κράτους ως θεότητας. Να ο Μίντσερ λοιπόν, που δεν πιστεύει στο κράτος. Γι' αυτό είναι πιο κοντά σε έναν αναρχικό παρά σε έναν άλλον ριζοσπάστη. Κάτι γνώμη μου. Υπάρχει ερώτηση. Ναι. Και είναι η επόμενη. Κάλυψαμε τώρα το θέμα αυτό με τον Κον. Ναι, εννοείται. Τα κινήματα εκείνης της περίοδου έγιναν γνωστά και αναφέρθηκαν σε αυτά αναρχικοί, μαρξιστές, καταστασιακοί, κόσμος. Ο Ντεμπόρ, ο Μπλόχ, ο Μάρξ, ο Έγκελς, ο Βανεγκέμ, ο Μπακούνιν. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που τα προσεγγίζουν, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, αν ας πούμε ρε παιδί μου, μαρξιστές και αναρχικοί σε αυτή την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν αυτά τα κινήματα, είτε η σκέψη ας πούμε του Μίντσερ. Αν θυμάμαι καλά τον Μίντσερ τον αναφέρει κάπου και ο Μπακούνιν, αν θυμάμαι καλά. Τον Μπακούνιν και ο Μάρξ τον αναφέρει και ο Τζέμις Τζόλες το δικό τον αναφέρει, γενικά όλοι. Και ο Ντεμπόρ τον αναφέρεται ας πούμε, πολύ. Ποιοι νομίζεις ότι έχουν περισσότερα κοινά στον άκου το δικαίωμα. Ο καθής έχει το δικαίωμα να τον αναφέρει, όποιος θέλει τον αναφέρει. Αλλά ποιοι είναι πιο κοντά στη σκέψη του, είναι οι αναρχικοί, είναι οι μαρξιστές, σαν ένα γενικό πλαίσιο μιλάμε τώρα. Όλοι θα μπορούσαν να είναι. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι όλοι και θα πρέπει να είναι όλοι, γιατί είναι μια μορφή που τους αγγίζει όλο τον εξεγερμένο κόσμο, ας πούμε, και τον ριζοσπαστικό κόσμο μου έτσι. Δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιον. Το θέμα είναι το πώς καταρχήν όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι το Μίντσερ ήταν θελώος ή παπάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν το αντιλαμβάνονται, λες. Δεν θέλουν να το χωνέψουν. Νομίζουν ότι είναι. Απεκδίουν από αυτό το. Ναι, ότι το... τέλος πάντων το κάνει. Νομίζω ότι, συγγνώμη, συντακόπτω ότι έχει. Ναι. Η εξήγησή του είναι ότι τα οποιαδήποτε κινήματα έτσι αλλιώς είναι ταξικά. Απλά φοράνε το θεολογικό. Ναι, ακρομανδύ, ακριβώς. Ναι. Okay. Ναι, και ο Μπακούνιν το έχει πει. Και μάλιστα το έχει πει. Όχι τόσο για τον Μίντσερ, το έχει εκφράσει σε μια αγαπητική έκφραση για τον Ζίσκα. Ένα θαβορίτη που ήταν στρατηγός, ας πούμε, των θαβοριτών, ένα τμήμα των θαβοριτών, που ήταν φοβερός και τρομερός. Δηλαδή τον φοβόντουσαν οι ταξιαρχίες των Καθολικών και κάνανε πίσω μόλις τον βλέπανε. Παρ' όλα αυτά λέει, αλλά να εντάξει, και αυτός λέει, χρησιμοποιούσε λέει, τη θρησκεία λέει, για ταξικά ζητήματα. Που ήταν κατεξοχήν ο Ζίσκα, ας πούμε, άνθρωπος της πίστης. Έτσι. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν πολύ. Και το σέβομαι. Και καλύτερα από το καταλάβω. Και καλύτερα γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία να ερμηνεύσει το τι ήταν ο άλλο. Έτσι. Τώρα που το βλέπω κι εγώ, δηλαδή μετά από αυτά, ίσως είναι καλύτερα που το θέτουν έτσι απ' έξω. Είναι πιο ασφαλές. Γιατί άμα μπει στη λογική ότι ήταν παπάς, θα αρχίσει να έχει ερωτηματικά παπάς και υπέρ της βίας, κάτι δηλαδή που μας έχει πιάσει και εμάς σήμερα τους σύγχρονους θεολόγους. Να λέμε, γιατί να ασχοληθώ με έναν παπά ο οποίος ήταν υπέρ της βίας. Ωραία, γιατί να ασχοληθεί με έναν παπά που ήταν υπέρ της νόμιμης βίας, ας πούμε, που ήταν ο Λούθηρος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, που τα σου ήταν υπέρ κανονικά της νόμιμης βίας. Γιατί. Που σε ώρες περισυλλογής ο Μίντσερ το έχει εκφράσει 3 τουλάχιστον φορές. Για το πολύτιμο δώρο της ειρήνης. Τη χρειαζόμαστε. Αλλά την έχουν πάρει, λέει, οι ηγεμόνες, λέει, και οι παπάδες και την έχουν κάνει, την έχουν λέει, τραβήξει, λέει. Την έχουν κάνει, λέει, λάστιχο την ειρήνη. Έτσι. Και αυτός συνειδητοποιούσε ότι είναι το πολύτιμο αγαθό. Και δεν ήταν στο νου του μια μόνιμη σύγκρουση, ότι συνέχεια θα είμαστε μια εξέγερση. Ναι. Ήθελε να απολαύσει και αυτός το γάμο του με τη γυναίκα του και το παιδί του. Εντάξει, και να ζήσει μια ειρηνική ζωή, τέλος πάντων. Άρα, θεωρείς ότι και οι δύο τάσεις, ας πούμε, για να το θέσω έτσι τώρα χοντρικά, της ριζοσπαστικής σκέψης μπορούν. Μπορούν. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μίντσερ δεν έχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο για το μετά. Εντάξει. Okay. Και ίσως καλύτερα. Ναι. Έτσι. Και δεν πίστευε σε αυτοκρατορίες χριστιανικές. Δεν πίστευε γενικά σε αυτοκρατορίες. Ήθελε τους ηγεμόνες για να τον βοηθήσουν στο καλό των κοινών, αλλά δεν τους ήθελε σαν εξουσία. Τους ήθελε σαν πιστούς. Σου λέει είσαι ηγεμόνας, απόδειξε μου σαν πιστός, ας πούμε, αν είσαι πιστός. Αυτό ζήταγε. Εντάξει. Άρα. Πού διαφοροποιείται το πράγμα. Στο ότι κάποιοι στο ριζοσπαστισμό θέλουν κράτος και κάποιοι άλλοι ριζοσπάστες δεν θέλουν κράτος. Ξέρουμε ποιοι θέλουν κράτος και ποιοι δεν θέλουν κράτος. Εκεί θα χωρίσουν τα τσανάκια, δεν θα χωρίσουν στην όλη σκέψη, το σκεπτικό. Στη Γερμανία ο Μίντσερ θεωρείται μέχρι και σήμερα και στην Ανατολική Γερμανία θεωρείται ο ήρωας, λαϊκός ήρωας. Τον είχαν σαν σε στρακιωτάκια που παίζανε τα παιδιά, ας πούμε. Τον είχαν σε γραμματόσημα. Δυστυχώς τον είχαν φτιάξει σε χαρτονομίσματα. Έτσι, δηλαδή θα φρίξει ο Μίντσερ, ας πούμε, αν καταλάβει ότι τον είχαν φτιάξει. Εγώ δεν λέω ότι ήταν μια λαϊκή ευσέβεια από τα κάτω απέναντι στο Μίντσερ. Η εξουσία όμως το διαχειρίστηκε το Μίντσερ έξυπνα. Για πολλά ζητήματα. Και για... Τον αποστέωσε ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Και τον αποστήρωσε κιόλας. Ναι. Έτσι. Γιατί αν βρισκόταν μπροστά θα λέγει δεν είναι θέλω εξουσία εγώ. Η λαϊκή όμως ευσέβεια στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, στο Ανατολικό Μπλοκ, απέναντι στο Μίντσερ, θεωρώ ότι είναι αληθινή. Ότι εκφράζανε αληθινά αισθήματα, ας πούμε, για τον Μίντσερ. Το πώς το διαχειρίστηκε η εξουσία του Μίντσερ και τον έκανε λαϊκό ηγέτη, ας πούμε, της Ανατολικής Γερμανίας, ξέρω εγώ, Έχω τις απορίες μου κι εγώ. Εντάξει. Ξέρουμε μετά την καταστολή της εξέγερσης τι για τότε μέλλον είχαν οι ιδέες του Μίντσερ, ας πούμε, τι απέγιναν αυτές οι ιδέες? Δηλαδή καρποφόρησαν σε κάποια άλλη περίοδο, κάπως, ή όχι? Ξεχάστηκε αυτό που έγινε? Καταρχήν συνέχισε η εξέγερση και μετά το θάνατο, μετά τη τηλεφωνία, μετά τον αποφυγελθόν του Μίντσερ. Συνεχίσαν, ας πούμε, άλλοι, έτσι. Και μάλιστα πήραν τα ενία και οι άνθρωποι τελείως από τα κάτω. Έτσι, ράφτες, παπουτσάδες. Και ένα σημαντικό, να ξέρουμε ότι η εξέγερση και γενικά η ιεραποστολή της εξέγερσης, το να λες ότι θα εξεγερθούμε ενάντια στους ηγεμόνες, δεν ξεκίνησε από τους χωρικούς. Ξεκίνησε από παπουτσάδες που ήταν γυρολόγοι, δηλαδή από τα αστικά λούμπεν προλεταριάτα ή τεχνίτες, ας πούμε, που ήταν φτωχοί, οι οποίοι πηγαίνανε στα βάθη της Γερμανίας στους χωρικούς. Και κύριοι ήταν, ακριβώς. Καταλαβες. Και από εκεί μετά φουντώσαν οι χωρικοί. Άρα από τα κέντρα ξεκίνησε και πήγε στους χωρικούς. Που φυσικά φούντωσε και ήταν πολύ δυναμικό μετά στους χωρικούς. Πιο δυναμικό και από τα κέντρα, αλλά. Και η σύνδεση του Μίντσερ πάλι με τους χωρικούς έγινε αργότερα. Η πρώτη επαφή ήταν με τα κέντρα, τις πόλεις, τις αγορές. Έτσι. Ωραία. Αλλά ποια ήταν η ερώτηση τώρα? Θα σου πω γιατί συνεχίζεται στην επόμενη ερώτηση. Η ερώτηση είναι βασικά τι τύχη είχαν οι ιδέες του Μίντσερ μετά. Και η ερώτηση που συνδέεται με αυτήν είναι ότι αν ήταν. Αν συνδέθηκαν κατά κάποιο τρόπο αιώνες μετά, ξέρω εγώ, με το Μάη του 68 για παράδειγμα, ή με τη θεολογία της απελευθέρωσης, είχαν κάποια σύνδεση ή σκέψη πρακτική το τι έκανε ο Μίντσερ με αυτά τα κινήματα? Θεωρώ πως ναι. Δεν είναι καταγεγραμμένο επίσημα αυτά τα πράγματα. Ούτε οι θεολογοί της απελευθέρωσης, ας πούμε, κάνουν αναφορές στο Μίντσερ. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι όλα αυτά προήλθαν από την ρωμακαθολική παράδοση. Και ο Μίντσερ ρωμακαθολικός ήταν. Έτσι. Και η θεολογία της απελευθέρωσης ρωμακαθολική ήταν. Απλά οι μεταρρυθμίσεις που κάνανε δεν ήταν εκτός της Εκκλησίας. Ναι. Υπήρχαν, συνεχίσαν καταρχήν να υπάρχουν εξεγγέσεις, όπως σου είπα, και επηρεάσαν και πολλά. Ένας από τους πιο κοντινούς στην εποχή, να πούμε, γύρω στα 1800, ήταν ένας, κάτσε να διαβάσω το όνομα μου, λοιπόν, ο Βίχελμ Βέλτινγκ, ο οποίος έκανε την ίδια δουλειά που έκανε ο Μίντσερ. Πήγαινε από εδώ και από εκεί, ήταν φτωχός κιόλας και αυτός, και ήταν και ράφτης, ναι, Γερμανία πάλι, και ξεκίνησε και αυτός να μιλάει, να ξεσηκώνει, να κάνει, και συμμετείχε στην εξέγερση στην επανάσταση του 1848 στη Γερμανία. Έτσι, με φυλάδια, με τέτοια, με ευαγγελικό λόγο, επηρεασμένος ξεκάθαρα το Μίντσερ, ας πούμε. Και το έλεγε κιόλας, έτσι. Είδε φυσικά να αποτυχάνει, ας πούμε, αυτή η επανάσταση, όπως απέτυχε και η εξέγερση των χωρικών. Δηλαδή ζούσε τώρα αυτός ο άνθρωπος μια ιστορία, έτσι, στα χνάρια του Μίντσερ. Αυτός έκανε μια περιοδία μετά την επανάσταση στη Γερμανία, έκανε μια περιοδία, πήγε Αγγλία, νομίζω πήγε Ολλανδία και κατέληξε στην Αμερική. Τώρα συνέχεια δούλευε, φτωχός, έφτιανε φυλάδια, μοίραζε, πήγαινε σε εξεγερμένους χώρους προκηρύξεις, έτσι, τέτοια δουλειά. Χριστιανοακτιβιστής, μέχρι που κατέληξε στην Αμερική και συμμετέχει στην πρώτη ένωση δικαιών που είχαν φτιάξει. Λίγο πριν φτιάξει ο Μάρξ, ας πούμε, την Ένωση Κομμουνιστών. Μάλλον την ίδια ένωση την ονομάσαν Ένωση Κομμουνιστών αργότερα. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ πρωτοπόρος. Ναι, ο οποίος δεν έχει γραφτεί τίποτα. Και καταλαβαίνεις ότι μάλλον δεν έχει γραφτεί γιατί είχε σχέση με την πίστη ο Βίλτεμ. Έτσι. Ο οποίος έχει γράψει βιβλία, έχουν γίνει δοκίμια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και επηρέασε τέλος πάντων η τοποθέτησή του. Ένα ζωντανό παράδειγμα τώρα, έτσι. Καλλιτέχνες επηρεαστήκανε αργότερα, ζωγράφοι, που ζωγραφίσανε την εξέγερση των χωρικών, γράψανε θεατρικά, αυτά όλα υπάρχουν, έτσι. Και θεωρώ ότι έχει επηρεάσει τους βαπτιστές. Οι βαπτιστές ήταν πιο κοντά στις μαύρες κοινότητες. Και κάποια από τους πρώτους βαπτιστές έχουν ομιλίες μέσα που έχουν στοιχεία του Μίντσερ. Όχι τόσο στο πασιφιστικό ρεύμα του Λούθερ Κίνγκ, που αναγκαστικά εκεί πέρα τάσσονταν υπέρ ενός πασιφισμού ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί θα είχαν μεγάλες τρομερές αιματοχυσίες, ας πούμε, έτσι. Ακόμα και ο Μάλκομ Εξ όμως προερχόταν από βαπτιστική παράδοση, από τους βαπτιστές, πριν μεταστραφεί στο Ισλάμ, έτσι. Άρα και αυτός έχει ακούσματα ανάλογα και συναντιούνται μεταξύ ενός πρωτόγονου Ισλάμ, ας πούμε, και μιας χριστιανικής παράδοσης. Υπάρχουν οι βαπτιστικές εξεγέσεις επίσης, στις αγγλικές αποικίες, έτσι, από μαύρους ηγέτες που ηγηθήκανε. Επίσης στην Κίνα, η εξέγερση των χωρικών εκεί πέρα, που δεν θυμάμαι το όνομα του, διαφεύγει το όνομα τώρα του, πέρα του ηγέτη και του κινήματος στην Κίνα, που είναι αργά, είναι 19ος αιώνας, έτσι. Μεταστράφηκε ένας κουφικιανός, ο συγκεκριμένος ο ηγέτης του κινήματος στην Κίνα, μεταστράφηκε από έναν βαπτιστή ιεροκήρυκα. Ούρφαγε τα λόγια του και άφησε τον κομφικιανισμό και έγινε χριστιανός και έκανε μεγάλες, ας πούμε, έχει 20 εκατομμύρια κόσμο σχεδόν μαζί του, δίνε μάχες και ο αυτοκράτορας της Κίνας είχε φοβηθεί. Για πότε λέμε περίπου? 19ο αιώνα, 1800 κάτι ήταν, έτσι. Είχε πολύ λαό πάρει μαζί του και είχε πάρει μάλιστα και τις τριάδες που ήταν της εποχής τότε εκείνη, που είχαν συγκλονιστεί τώρα από την κοινότητα, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα τώρα, έτσι. Και την ομόνοια και όλα αυτά που θέλανε αυτοί τώρα. Κλέβουμε τους πλούσιους για να δούμε τους φτωχούς. Έτσι, και είχαν πάει οι τριάδες που ήταν η μαφία της εποχής, να το πούμε, έτσι. Είχαν πάει μαζί του και είχαν αλλάξει και τον βοηθάγανε, ας πούμε, και είχαν μεταστραφεί κατά κάποιο τρόπο και αυτοί. Έτσι. Όλες αυτές οι εξεγέρσεις, το χαρακτηριστικό τώρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι προδοθήκαν από μέσα. Θα βρείτε από μέσα. Μίντσερ από μέσα. Ο Φλόριαν Γκάιερ από μέσα. Δολοφονήθηκε με μαχαίρι από δικό του άνθρωπο, ας πούμε, έτσι. Όπου υπάρχουν εξεγέρσεις χωρικό με χριστιανικά αυτά, προδοσίες από μέσα. Okay. Άρα έχουν επηρεαστεί. Και οι θεολογίες της απελευθέρωσης, εγώ θεωρώ ότι ναι. Έχει επηρεαστεί. Δεν έχουν γραπτά από αυτό, αλλά εφόσον έχουν διαβάσει τον Bloch, έχουν διαβάσει το κείμενο του Engels που αναφέρεται στην εξέγερση των χωρικών με ηγέτη τον Τόμας Μίντσερ. Ο Bloch που έχει γράψει το κορυφαίο έργο, Μίντσερ ο Θελόγος Επανάστασης, άρα έχουν ρουφήξει, ας πούμε, τέτοια κείμενα. Και επομένως ναι, εγώ θεωρώ ότι ναι. Άσχετα αν δεν το λένε ότι έχουμε πήρε, το αναφέρουν, έτσι. Να πω και ένα παράδειγμα τώρα που άκουσα από ένα φίλο. Υπάρχουν, όταν έγραφε το βιβλίο, έρχεται ένας φίλος και μου λέει, ξέρεις, υπάρχουν καταστασιακοί, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Πονάβουν κρυφά ένα καντιλάκι το βράδυ, λέει, σε μια εικόνα του Μίντσερ, μου λέει. Και του λέω, μας τι έβεσαι φυσικά? Όχι, μου λέει, υπάρχουν, μου λέει, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, μου λέει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει χωρίσει και, και αυτό είναι τώρα το περίεργο. Έχει χωρίσει και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πίστη καμία. Αλλά τους αγγίζει. Ήταν το μυστήριο της ιστορίας που είπα πριν. Τους αγγίζει η θεολογία του Μίντσερ, τους αγγίζει ο ίδιος ο Μίντσερ, τους αγγίζει το πνεύμα του. Και, αυτό που και το κάνουν κρυφά. Και είναι πολλοί που το κάνουν κρυφά και δεν το κάνουν φανερά, ας πούμε. Και είναι σεβαστό αυτό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα νομίζω φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι ο Μίντσερ οδηγήθηκε σε ό,τι έκανε? Δηλαδή, τι θέλω να πω, οδηγήθηκε από τη θεολογία στην πολιτική, οδηγήθηκε από την πολιτική στη θεολογία, έκανε, ας πούμε, μια σύμμιξη αυτών των πραγμάτων. Τελικά, τι υπερτερούσε στη σκέψη του και έκανε αυτά που έκανε, το θεολογικό κομμάτι ή το πολιτικό κομμάτι? Μπορεί να ήταν και ισόποσα τώρα, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καθόλου. και τα δύο. Εφόσον συμμετείχε από νεαρός σε εξεγέσεις, γιατί να ξέρεις ότι ήταν πολλές μικρές εξεγέσεις, έτσι. Δηλαδή είχε ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση. Εννοείται. Εννοείται. Και εγώ ήταν, σου είπα, σε μια άλλη ερώτηση μου κάνεις ότι και εγώ ήταν για αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ. Ναι. Δεν καθόταν ήσυχος. Έτσι, και εγώ ήταν πάρα πολύ το τι γίνεται στην πόλη, τι γίνεται στην επαρχία. Να βοηθήσουμε τον κόσμο είτε υλικά είτε πνευματικά. Και το υλικό πνευματικό είναι να κάνει σχέση με την πολιτική και θεολογία. Εντάξει. Αν ήταν μόνο στη σφαίρα μιας πνευματικής βοήθειας, θα μιλάγαμε για πλατωνικές σχέσεις τώρα, έτσι. Για κάτι το οποίο ανήκει σε μια σφαίρα κάπου έξω. Των ιδεών, ναι. Ήταν μάχημος ενάντια σε αυτά τα ζητήματα ο Μίντσερ. Έτσι, πολιτική θεολογία αυτόν σήμαινε έμπραχτα. Το κοινωνικό Ευαγγέλιο δηλαδή στην πράξη. Και ήταν παράλληλα άνθρωπος προσευχής, έτσι, για να διαβάζει μυστικούς θεολόγους τώρα και να σε. Γιατί είχε αποτραβηχτεί για ένα διάστημα. Δεν ξέραμε που είχε κρυφτεί. Και διάβαζε όλη μέρα μυστικούς θεολόγους. Πέρναγε δηλαδή. Αυτό συνέβαινε σε πολλούς ανθρώπους της πίστης. Πέρναγε μια προσωπική έρημο για να βγει δοκιμασμένος σε κάτι που θα έρθει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Αυτό ήθελε και για τους εκλεκτούς. Έτσι, αυτό που είχε φτιάξει, τη Λίγκα των Εκλεκτών τέλος πάντων. Αυτό ήθελε και για αυτούς. Περάστε και εσείς στην έρημο για να είστε έτοιμοι όταν θα έρθει η στιγμή. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι στο τέλος λύγει ο Μίντσερ. Δεν μπορεί να έχει περάσει αυτές τις δοκιμασίες, να ξέρεις ότι θα φτάσει να αποκεφαλιστείς στην εξουσία και να κάνεις πίσω. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο, όπως είπαμε και πριν, λέγεται Ο Εξεγερμένος Προφήτης. Ωραία. Ο οποίος είναι ο Τόμας Μίντσερ. Ο Τόμας Μίντσερ, ναι. Τόμας Μίντσερ, ο Εξεγερμένος Προφήτης. Εξεγερμένος το καταλαβαίνω. Ναι. Προφήτης γιατί? Το είπαμε στην αρχή. Για ξαναπες το. Ωραία. Προφήτης με την έννοια όχι του μάντη. Προφήτης με την έννοια ελέγχω όλους, όχι μόνο την εξουσία. Γιατί υπάρχουν και μικροεξουσίες, ας πούμε, έτσι, μεταξύ μας. Άρα ελέγχω σε επίπεδο, έτσι. Γι' αυτό και μιλάει για δίκοπο μαχαίρι. Το αναφέρει, δίστομο μάχαιρα, ας πούμε. Το αναφέρει πολύ συχνά ο Μίντσερ αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί μία από τη μία στρέφεται σε σένα, ελέγχει και σένα. Το ίδιο πνεύμα αυτό, και την άλλη ελέγχει και τον άλλον. Τον απέναντί σου. Είτε είναι αδερφός σου, είτε είναι μια μικροεξουσία, είτε είναι μια μεγαλύτερη εξουσία. Είτε είναι αυτοκράτορας. Εντάξει. Άρα το προφητικό δίστομο μαχαίρι ελέγχει και τους πάντες. Κόβει τους πάντες. Έτσι, το ήξερα αυτό, το γνώριζε αυτή τη λογία ο Μίντσερ. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή, γι' αυτό και δεν ήταν αποκαλυπτικός. Χρησιμοποιούσε αποκαλυπτικά κείμενα, αλλά ήταν προφητικός. Τον ενδιέφερε αυτό που θα ξεστομίσει να γίνει πράξη κάποια στιγμή. Εντάξει, αλλιώς θα είναι μια ακόμη αποκαλυπτική τάση, που θα μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν και εμείς θα είμαστε αμέτωχοι. Έτσι. Ήθελε συμμετοχή. Άμεση συμμετοχή. Άρα είναι το προφητικός. Μέσα στον προφητικό λόγο, δηλαδή στο λόγο της κριτικής, της δύστομου μαχαίρας, υπάρχει και η έννοια της προφητείας με την άλλη έννοια. Ότι κάτι θα συμβεί αργότερα στο μέλλον. Έτσι. Και εγώ θεωρώ μέσα από τα κείμενα που το Μίντσερ, στις ομιλίες του, υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δηλαδή λέξεις κλειδιά που αναφέρουν κάτι που έγινε αργότερα. Αλλά πρέπει να τον να σκύψεις, ας πούμε, να τον δεις. Όπως έσκυβε και αυτό στα κείμενα επάνω, πρέπει να σκύψεις επάνω στην θεολογία του Μίντσερ για να καταλάβεις, εδώ αυτό που λέει. Ο χάρτινος πάπας. Δεν είναι μια προφητική έκφραση του Μίντσερ, ας πούμε. Δεν έγινε η βίβλος ένας χάρτινος πάπας. Ένα από τα παραδείγματα, έτσι, για να μην πω άλλα. Ωραία. Τελικά δεν θα είναι η τελευταία. Αυτή θα είναι η τελευταία που θα σου πω τώρα. Δεν ήταν μάλλον η τελευταία αυτή που σου κάνω. Από όλα αυτά που είπαμε και από αυτά που έχεις ψάξει εσύ για τον Μίντσερ, πιστεύεις ότι η πολιτική του σκέψη, ωραία, έχει κάποιο νόημα για μας σήμερα? Ή είναι κάτι ξεπερασμένο που καταλαβαίνεις, δηλαδή το συζητάμε, κάνεις αυτή την πολύ ωραία μελέτη, αλλά οκ, αυτό ήταν, εντάξει, έχει να μας δώσει κάτι? Εντάξει, η σύγχρονη τάση γενικά και του ακαδημαϊκού χώρου, ας πούμε, και της διανόησης είναι να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με το παρελθόν. Να γράψουμε δικά μας πράγματα, δικιά μας ιστορία. Συμφωνώ. Αυτό λέει και ο Μίντσερ. Έτσι, και μάλιστα το λέει και σε μια φάση, κάνει μια υπέρβαση ο Μίντσερ και λέει ότι οι επόμενες γενιές αργότερα, οι επόμενοι εξεγερμένοι χριστιανοί, θα έχουν κατανοήσει ακόμα καλύτερα το Ευαγγέλιο και θα κάνουν λίγο πιο σύγχρονα πράγματα. Θα έχουν προχωρήσει δηλαδή πιο πολύ από εμάς. Άρα πιστεύει στην πρόοδο γενικά και τη θεολογία και τη ιστορία και τη πολιτική συγκρούση. Πιστεύει. Έτσι. Άρα ναι, δεν είμαστε κολλημένοι. Αλλά δεν μπορεί και χωρίς την ιστορία να κουμπίσει σε ένα παρελθόν να πει τι ώρα τα έζησε αυτό, τι ώρα τα είπε, ξέρω εγώ. Έτσι. Και είναι και ασφαλές. Γιατί αν ξεκινήσει και πει: ωραία, ξεκινάω κάτι από το μηδέν τώρα, όπου δεν υπάρχει, ξεκινάω κάτι από το μηδέν, υπάρχει μια παρθενογέννηση τώρα, έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Εξάλλου, η ιστορία, ας πούμε, είναι σπιράλ. Έτσι. Χωρίς αναφορές. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στους πολιτικούς χώρους που δεν θέλουν να έχουν αναφορές στο παρελθόν, ας πούμε, έτσι. Κάνουν, γράφουν δικιά τους ιστορία. Σεβαστό. Αυτό όμως πολλές φορές μπορεί να σε οδηγήσει σε έναν αναρκισμό και σε έναν εγωισμό. Δεν υπάρχουν άλλοι πριν από μένα. Έτσι, σε αυτό πολλές φορές έπεσε και ένα κομμάτι του Προτεσταντισμού. Όχι όλοι, ένα κομμάτι. Δεν υπάρχει ιστορία μετά τους Αποστόλους. Μετά το 150, μετά το 200 π.Χ. Έτσι. Κάνουν μια αντιστροφή λοιπόν αυτοί και λένε ότι δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το παρελθόν. Ή ασχολούμαστε μόνο μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση με την ιστορία. Όχι πριν από εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάμε πίσω. Και ειδικά στις μέρες μας που τρέχει τόσο πολύ τεχνολογία, θα πρέπει να κοιτάμε, είναι ασφαλές για μας να κοιτάμε, ας πούμε, στην ιστορία πίσω. Το τι είπανε. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις μια πολιτική θεωρία, μια πολιτική πορεία, μια πολιτική σύγκρουση, χωρίς να έχεις και μια πνευματικότητα. Έτσι, θα σου οδηγήσει σε ένα μηδενισμό απέναντι στον σύντροφο, όχι απέναντι στην εξουσία. Στην εξουσία την έχεις έτσι κι αλλιώς. Θα σε οδηγήσει σε ένα μηδενισμό απέναντι στον σύντροφό σου, στο φίλο σου. Θα φέρεις μηδενιστικά δηλαδή και στους διπλανούς σου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι λάθος, είναι δηλαδή. Θα οδηγηθείς σε άλλο άκρο. Θα λες παντού εχθρούς. Άρα θα χρειαζόμαστε και την πνευματικότητα του Μίντσερ και τη σύγκρουση και την εξέγερση και την απομόνωση. Όλα τα χρειαζόμαστε στη ζωή μας αυτά. Έτσι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Από καρδιάς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.